Εδώ μουσικάρα! Είμαστε. Εδώ είμαστε. Αυτά του λέτε και παίρνω καλά. Χαιρετίσματα, ζουλαράκι μου. Πού να ξέρεις εσύ, βρε, ντουγάνι. Πού να ξέρεις. Και ο Μιχάλης είναι αυτό των ακουσμάτων, αλλά... Ξέρει αυτός. Ξέρει να τρώει. Ξέρει τι ομάδα υποστηρίζει. Σωστό. Ξέρει τι μουσικές να ακούει. Σωστό. Μια χαρά. Σωστό. Λοιπόν. Λίγο στα τέτοια. Στην πάντα των FM είναι λίγο προβληματικός, αλλά δεν πειράζει. Να κάνουμε. Οπα. Καθένας λοιπόν. Πέφτει στον πράξη και υπόλογος των επιλογών του. Λίμπερο 107,4. All About Aris On Air. Αυτή είναι η εκπομπή. Αυτή είναι η εκπομπή. Πολύ ηρεμία. Είναι οι πάντες για να ενημερωθούν. Με πολύ ηρεμία και αγάπη πριν να ανοίξει το μικρόφωνο. Κάτι χαρτιά μας πετούσε εδώ πέρα ο Χρήσανθος. Δεν είναι χαρτί. Δεν είναι. Και με βρήκε γρόταφο. Λοιπόν. Χρήσανθος Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Η αγαπημένη μας εκπομπή παίζει. Έτσι. Α, ναι, έχουμε και έχει αδυνατήσει η Σπυροπούλου, βλέπω. Έχει χάσει. Λένε ότι έχει πρόβλημα υγείας, γι' αυτό ήταν λίγο. Γιατί είναι την κοπέλα, τι πρόβλημα υγείας. Και ήταν λίγο έτσι τσουμποτούλα, να το πω έτσι. Αλλά δεν πειράζει. Έκανε τι αυτό. Άμα δεν έχει γυναίκα να πιάζει, Δημήτρη μου. Να πιάσει. Τι εννοεί πιάσει. Να πιάζει λίγο, για μένα έχει πιασήματα. Τέλος πάντων, λοιπόν. Η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας έχει πιασήματα, να την πιάσουμε λίγο. Δεν την πιάνει από πουθενά. Δεν την πιάνει από πουθενά. Ένα από τα θέματα που θα σχολιάσουμε μέχρι και τις 7 που θα πάμε παρέα θα είναι φυσικά και αυτό. Νομίζω ότι είναι το πρώτο θέμα το οποίο θα σχολιάσουμε. Είναι η πρώτη ώρα που ανήκει στο Χρήσανθο με αυτά τα οποία διαδραματίστηκαν σήμερα στη συνάντηση του Θόδωρου Καρυπίδη, του Κωνσταντίνου Διαμαντόπουλου με τους ανθρώπους της ΚΕΔ και τον κύριο Μέλο Περέιρα. Θα το συζητήσουμε αυτό. Θα ζητήσουμε και άλλα ζητήματα φυσικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ και όχι μόνο. Μέχρι και τις 7 που θα πάμε μαζί παρέα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54526. Μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή για την ώρα. Λογικά θα ανοίξουμε γραμμές. Μέχρι και τις 7 κληρώνουμε κάτι. Δύο εισιτήρια. Άρης Παναθηναϊκός. FM κενό, όνομα τεπώνυμο. Το στέλνετε στο 54526 για να μπείτε στην κλήρωση για τα δύο εισιτήρια που θα δώσουμε λίγο πριν τις 7. Λίγο πριν το φινάλε της εκπομπής, σε μια εβδομάδα που πέφτουν κάπως οι τόνοι, πέφτουν κάπως οι ρυθμοί από τη στιγμή που απουσιάζει και αγωνιστική δράση το επόμενο Σαββατοκύριακο για τον Άρη και ειδικά από τη στιγμή που μάλλον δεν θα κάνει και φιλικό η ομάδα. Ένα επτάήμερο θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε ως μίνι προετοιμασία για τους κυτρινόμαυρους πριν ξεκινήσει ξανά το πρωτάθλημα, γιατί την άλλη Δευτέρα θα αρχίσουν να μπαίνουν στους ρυθμούς του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο Κλειάντης Βικελίδης. Στις 21 Οκτωβρίου θυμίζω αυτό το μάτς. Το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Μια εβδομάδα που θα γίνει μια προσπάθεια και γίνεται μια προσπάθεια να πέσουν κάπως οι τόνοι. Να επανέλθει μια... Από ποιον να πέσουν οι τόνοι, γιατί να πέσουν οι τόνοι. Ποιοι τόνοι να πέσουν οι τόνοι. Το έθεσα λάθος εγώ, συγγνώμη. Ήταν δικό μου λάθος. Να έρθει μια ηρεμία. Πού? Στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Γιατί τι έχουμε, ανησυχία. Δεν σου είπα ότι έχουμε ανησυχία. Ναι. Απλά η ήττα από τον Πανιόν, όσο να είναι, έφερε πάλι ένα νέο προβληματισμό. Έριξε την ψυχολογία. Με σφαγή ήρθε η ήττα. Δεν ήρθε γιατί ήσουν κακός. Δεν είναι μόνο το στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν είναι όμως μόνο το κομμάτι της διαιτησίας. Μόνο το κομμάτι της διαιτησίας είναι. Είναι και αυτό. Όχι, όχι, μόνο αυτό είναι. Είναι και αυτό. Όχι. Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ και να υπάρχουν δύο διαφορετικές. Όχι, για να υπάρχουν δύο γνώμες. Γι' αυτό θα φύγεις. Να φύγω. Ναι, καλά να περάσετε. Μόνο η σφαγή. Εδώ ο άλλος δε συμφίλε μου παίζει αδικημένος με δύο offside που ήταν πλάγιο out. Μόνο η σφαγή, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Υπάρχει και... Ο Άρης πρέπει να πάρει τρία μούφα απέναντι με τον ΠΑΟΚ για να ισοσκελίσει την τέτοια. Τρία κιόλας. Τρία. Καλά, σπάρουμε ένα. Θα βάλουμε τα δύο. Σπάρουμε ένα. Χάσουμε το τρίτο. Δεν βλέπουμε. Ο Γιουνές δεν χάνει. Εντάξει, εδώ δεν χάνει. Την άσπρη βούλα είναι αλάνθαστος. Μόνο. Από την άσπρη βούλα. Γιατί πήρε μπάλα για να κάνει τίποτα άλλο. Ναι, μια χαρά την πήρε την μπάλα. Πού την παίρνει την μπάλα. Έξω από την περιοχή. 15 μέτρα ξέρω τι σούταρε στα περιστέρια. Ναι, αλλά το γύριστο που έπιασε. Αγόρι μου, του δίνει ο Μπρούνο Γκάμα, πάρε βάλε, μόνος του με την εστία. Και κάνει με το μητάκι όπως παίζαμε εμείς μπάλα 8 χρονών. Θα λέμε την πραγματικότητα, επειδή είναι κολλητός ο Γιουνές, θα μας τα... Αυτός κολλητός μου είναι. Όλοι κολλητοί σου είναι. Καλά, ναι. Τι. Λοιπόν, Είναι. Το μπουφάν εσύ το βλέπεις. Είδα, άνοιξε ένα μπουφάν εδώ, έχει στο λαμπάουτας, εδώ και ρολόι τώρα. Άμα έχεις λεφτά. Ναι. Κάνεις ψώνια. Λοιπόν, άλλο βλέπεις, άλλο αγοράζεις. Έχει διαφορά. Αυτό πολύ τσιμπημένο είναι. Λοιπόν, θα σχολιάσουμε και το αγωνιστικό φυσικά. Είναι έτσι μια εβδομάδα στην οποία θα προσπαθήσει ο Ερέρα να διορθώσει κάποια πράγματα. Πάντα βέβαια έχοντας στο μυαλό του παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, αλλά ξέρω ότι έχει ακόμα μέρες για αυτό το μάτς. Προσπαθεί και ο ίδιος να προσπαθεί μέσα και από χθες που έχει επιστρέψει ομάδα προπονήσεις
να κάνει του ποδοσφαιριστέ να συγκεντρωθούν αποκλειστικά σε αυτό το παιχνίδι. Γιατί υπάρχει περίπτωση να είναι πουθενά άλλου συγκεντρωμένοι. Κοίτα, επειδή υπάρχει αυτή η ατμόσφαιρα και αυτή η γραμμή, ας πούμε, ότι ο Άρης έχει μπροστά του τρία ντέρμπι. Ποιο το λέει αυτό? Ναι, για να μην συσσωρεύονται όλα αυτά, έχουμε ένα. Τα άλλα θα δούμε τι θα γίνει. Μόνο ένα έχουμε. Ναι, εντάξει. Περισσότερο όμως στο μυαλό του Έργαρ αυτή τη στιγμή είναι να βρει λύσεις και να βρει απαντήσεις μέχρι να ξεκινήσει πάλι το πρωτάθλημα, ώστε να. Αυτό δεν χωράτε όλοι. Σε αυτό. Ναι. Δεν χωράτε όλοι. Λοιπόν, να βρει λύσεις και απαντήσεις, ώστε ο Άρης να παρουσιαστεί καλύτερος. Και να περιορίσει, θα έλεγα, όχι καλύτερος, να περιορίσει τις ανορθογραφίες του παιχνιδιού του. Μέχρι στιγμής, γιατί η διαιτησία έχει παίξει ρόλο μέχρι στιγμής σίγουρα, με το κερασάκι στην τούρτα να είναι η απόφαση. Το πέναλτι που δεν δίνει ο Κομίνης στο παιχνίδι με τον Πανιόν, αλλά υπάρχει πάντα και το αγωνιστικό. Έτσι, γιατί ο Άρης, ναι μεν αδικημένος στη Νέα Σμύρνη, ναι μεν δινόταν το πέναλτι και το έβαζε, θα μπορούσε να κερδίσει κιόλας, αλλά υπάρχουν και αυτά τα, μην τα πω, τι πρώτα ημίχρονα της ομάδας που δημιουργούν ένα προβληματισμό. Και σίγουρα ο Ερέρα είναι αυτός που πρέπει μαζί με τους συνεργάτες του να βρουν απαντήσεις στην προβληματική εικόνα της ομάδας στα πρώτα 45 λεπτά, στην δυσκολία της να δημιουργήσει και να απειλήσει τον αντίπαλο με κλασικές ευκαιρίες, και όλα αυτά αν τα ενώσουμε είναι η εφαρμογή του πλάνου του προπονητή. Δηλαδή να το δούμε σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι το βλέπουμε μέχρι στιγμής μέσα στο γήπεδο από τον Άρη, που σίγουρα θα ήθελα να πάει με μια καλύτερη βαθμολογική συγκομιδή στη διακοπή αυτή που έχουμε από χθες, που ολοκληρώθηκε η αγωνιστική με αυτό το φοβερό παιχνίδι στην Ξάνθη. Λοιπόν, με το διαιτητή, ο οποίος μετά. Η συγκομιδή του. Είδα ότι είναι αυτός που σφίριξε στο Παναχαϊκή Άρης. Ναι. Εντάξει, στο Παναχαϊκή Άρης τι έκανε? Γιατί βγήκε ο Κατσουράνης μετά το μάτι σε ένα παιχνίδι. Χωρίς λόγο. Βγήκε ο Κατσουράνης σε ένα παιχνίδι που δεν υπήρχε ούτε μία φάση. Ούτε μία. Ναι. Που έχει αποβάλει δύο παίκτες του Άρη στο τέλος και ένα της Παναχαϊκής. Ναι. Στις καθυστερήσεις. Ναι. Και βγαίνει ο Κατσουράνης και διαμαρτύρεται χωρίς να υπάρχει μία αμφισβητούμενη φάση. Απλά επειδή είναι ο Κατσουράνης και έχει τα μέσα και τα έξω επικοινωνιακά, έγινε τζερτζελές με τον Λάμπρο. Επικοινωνιακή πολιτική. Ναι. Καλά, εντάξει, τώρα να σου πω όμως κάτι. Χθες είχαν εγκλήματα. Δηλαδή, μιλάμε ότι αυτός εδώ. Ο Λάμπρο. Ναι, δεν έχει κάνει. Είναι χειρότερα από αυτά που έκανε ο. Ο ποιος? Ο Κομίνης. Δεν είναι κόκκινες κάρτες της Λάρισας. Υπάρχει μια κόκκινη κάρτα που δεν δίνει στην Ξάνθη, στο 10. Σωστά. Ωραία. Δίνει κίτρινη. Παίζει έδρα, φοβάται και δίνει κίτρινη καρτούλα. Ναι. Δεν δίνει κόκκινη. Ναι. Μετά, τι είναι, ποιο είναι το έγκλημα? Δεν είναι δύο κίτρινες, δεύτερες κίτρινες για την Λάρισα? Γιατί είναι πέναλτι. Είναι, ρε φίλε, πάρα πολύ ωριακό. 9 replay είδα για να καταλάβω ότι είναι μισό εκατοστό έξω. 9 replay. Τέλος πάντων. Τι τέλος πάντων. Καθένας κάνεις βλέπει. Πλάτη στον Κουλιά. Ξαφνικά τώρα έγινε κολλητός του Ιβάν. Έτσι λες εσύ. Τι έτσι λέω εγώ. Αυτός το είπε. Ότι έχουν απακατασταθεί οι σχέσεις με τον Ιβάν. Οπα. Κύριε συνάδελφε, λίγο έχουμε. Ναι, γιατί από μέσα μας είπαν ότι αυτό και μετά μας είπαν οι άλλοι ότι κάνανε εκείνο και μετά οι άλλοι ήρθαν και μας είπαν και αυτοί ότι λείπανε και μετά μας είπαν και οι άλλοι ότι τελικά αυτό έγινε. Τέλος πάντων, ο Άρης που είναι και το θέμα μας, ναι. Γιατί άνοιξε μια παρένθεση για το χθεσινό ματς. Απλά την άνοιξε εσύ. Ναι, εγώ την άνοιξα. Απλά το χθεσινό ματς ήρθε, ρε παιδί μου, για να επιβεβαιώσει για ακόμη μια φορά την πολύ κακή κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική διαιτησία και ήταν ένα πολύ κακό τριήμερο διαιτητικά. Είχε μια άριστη διαιτησία χθες ο ρεφέρι με εξαίρεση την κάρτα. Μάλιστα. Δεν θέλω να πέφτεις ούτε εσύ ούτε οι Αριανοί, ναι, σε επικοινωνιακές λοιπόν παγίδες, ναι, και προπαγανδιστικές καταστάσεις, ναι, που έχουν συγκεκριμένους στόχους. Ο συγκεκριμένος στόχος που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι να πλήξει το Μελισανίδη και την ΑΕΚ. Ποιοι θέλουν αυτή τη στιγμή να πλήξουν το Μελισανίδη και την ΑΕΚ? Εσύ πας πολύ βαθιά. Εντάξει. Καθόλου βαθιά δεν πάω. Πας πολύ βαθιά. Όπως πέρσι, βγήκε ο Κούγιας πέρσι, αν θυμάσαι, ο ίδιος ο κύριος Κούγιας, και είπε. Στις 26, πότε είχε πει, Μαρτίου, Απριλίου, τι είχε πει? Θα σας πω για το Σαββίδι. Είπε. Στις 26 πόσο?
Είχε βγει, ρε παιδί μου, δεν θυμάμαι ακριβώς ημερομηνία. Ναι. Φλεβάρι, μετά το μάτς της Λάρισα ΠΑΟΚ. Ναι. Που έφτισε τον. Πώς το λένε, τον Ελκαντουρί, που έγινε το σκηνικό κτλ. Τότε που πλακωνόταν με το Σαββίδι. Ναι. Και είπε, θα βγω στις 26, δεν θυμάμαι την ημερομηνία. Δεν ποτέ. Αν ήταν 26 Μαρτίου ή Απριλίου ή Οκτωβρίου. Αυτό σου λέω. Δεν βγήκε ποτέ. Και θα σας πω, λέει, τι έγινε με την τάδε περίπτωση κτλ. Και με εκείνο και το άλλο. Μη φωνάζεις. Βγήκε. Όχι. Γιατί. Οπα. Γιατί δεν βγήκε. Γιατί δεν βγήκε, ρε φίλε. Ας τα κινητά σου εδώ, εκπομπή κάνουμε. Γιατί δεν βγήκε. Κάτι μεσολάβησε. Τι έγινε, τι μεσολάβησε. Α, δεν ξέρω. Δεν ήμουν μπροστά. Στο είπα αυτό σήμερα. Έχουν αποκατασταθεί, λέει, πλέον οι σχέσεις με το Σαββίδι. Τότε δηλαδή έχουν αποκατασταθεί. Πήρε λοιπόν ο Γιαννάκης στον Κούγια για να του βάλει μπρίζες ότι η Ξάνθη είναι του Σαββίδι. Ναι. Μια ερώτηση είναι. Η Ξάνθη θα πάρει θέση. Θα βγει ο κύριος Πανόπουλος να πει δεν είναι, ρε παιδιά. Ή είναι. Ή λέει μπουρδες. Ή δεν λέει. Α, λένε και το διαιτητή. Περίμενα, ας το διαιτητή. Ρε. Ναι. Ας το διαιτητή. Ναι. Αυτά που κάνει χθες ο διαιτητή θα κάνει επί 10 στον Άρη. Επί 10. Δεν έχεις αντιληφθεί ότι αυτό που κάνει ο Κούγιας αυτή τη στιγμή είναι κάτι συγκεκριμένο. Απ' τη μία θέλει να προασπίσει τη σφαίρα της ομάδας του. Από την άλλη όμως ξεκάθαρα παίρνει πλευρά. Έτσι όπως τοποθετήθηκε χθες, ναι. Και με επίσημη ανακοίνωση σήμερα. Και κάτι δεν λέει. Δεν λέει Μελισσανίδης, Παπαδόπουλος, αυτό το ένα το άλλο. Και πήγαν να μου βάλουν μπρίζ. Δηλαδή παίρνει ο Χαβαλέ, παίρνει ο Καρυπής, το τέτοιο. Και του λέει ρε εσύ, αυτό το μάτς, δεν ξέρεις, το Σαββίδι είναι. Και βγαίνεις το λες δημοσιά. Πόσες τέτοιες κουβέντες έχουν γίνει, ξέρεις. Εκατομμύρια. Καλά κάνει ο άνθρωπος. Εσύ μη πέφτεις στην παγίδα. Έπεσες, γιατί μας λες για σφαγή. Μας λες για διαιτησία. Και σου λέω, η διαιτησία χθες υπάρχει μία φάση. Αυτή της κόκκινης κάρτας, καμία άλλη. Μάλιστα. Τι μάλιστα. Έτσι λες εσύ. Έτσι λέω εγώ, ναι. Ωραία. Και είναι προϊόν προπαγάνδας. Μάλιστα. Το όλο θέμα αυτό, να πλήξουμε τους από εκεί. Γιατί είναι και τα ντέρμπι. Όπως είναι προπαγάνδα, αυτό με τον Απόλλωνα μείνει για τα δύο ανάποδα πλάγια. Μας έκοψε, λέει, είμαι offside. Όπως ήταν προπαγάνδα, η κόκκινη κάρτα του Αστέρα Τρίπολης, αλλά δεν λέμε για του Βέρμπλουμ την κόκκινη κάρτα. Ο Πόντους. Ο οποίος έπρεπε να πάρει κόκκινη και στο ΠΑΟΚ Άρης. Πήρε ο Κίσιο, δεν μπορούσε να δώσει. Α, δεν μπορούσε να γίνει. Δεν γίνονταν να δώσει. Σωστά, δεν γίνονταν να δώσει δεύτερη. Δεν γίνονταν να δώσει. Πάκα, γινόταν κάτι που κάποιον δεν έδινε κιόλας, να ξέρεις. Φίλε, υπάρχει το σκηνικό με τη διαιτησία και υπάρχουν και γύρω-γύρω. Ξαφνικά τώρα αγαπήσανε στον ΠΑΟΚ τον Κούγια. Αυτόν που λέγανε ότι είναι ο δικηγόρος του Μαρινάκη. Τώρα έπαψε να είναι ο δικηγόρος του Μαρινάκη. Ή μήπως, επειδή τα έχετε βρει όλοι μαζί παιδιά, είστε όλοι μαζί κολλητοί τώρα. Ερώτηση κάνουμε. Γιατί τον κατηγορούσατε τον Κούγια. Αυτά βγαίνατε και λέγατε πέρσι. Ξαφνικά τώρα έγινε ο Κούγιας εξηγιαντής για εσάς. Και λέω εγώ, μήπως όλοι μαζί είστε αγκαλιά. Για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου, έτσι μην παρεξηγηθεί κανένας. Για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου είστε αγκαλιά όλοι μαζί τώρα. Και οι ξεφτύλες που βγαίνουν και λένε για τον Άρη. Όχι ο Κούγιας και ο Σαββίδης ή ο Μαρινάκης, προς Θεού. Ναι. Τους οπαδούς εννοώ που λένε ότι ο Άρης είναι Γιουσουφάκη του Ολυμπιακού. Και αυτή τη στιγμή έχουν αυτόν που βρίζανε πέρσι να υμνεί το Σαββίδη φέτος, ξαφνικά. Έχουμε αποκαταστήσει τις σχέσεις μας. Έχουμε αποκαταστήσει τις σχέσεις μας με το Σαββίδη. Αυτό που λέγανε πέρσι ότι είναι δικηγόρος του Μαρινάκη, φέτος να είναι ο άνθρωπος ο οποίος κάνει βαρύτατες και σοβαρότατες καταγγελίες. Έπαψε τώρα, την έχασε την ιδιότητα δικηγόρος του Μαρινάκη πέρσι. Ή τον άλλον από τα παραπολιτικά, όπως τον λέγανε. Καλά, δεν ξέρεις ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι το μελένε ρίζο και πώς θέλουν τα γυρίζουν. Εγώ το ξέρω. Μην πέφτεις λοιπόν στην παγίδα ότι χθες υπήρχε σφαγή. Εγώ δεν έπεσα καμία. Καμία σφαγή δεν υπήρχε χθες της Λάρισας. Εγώ δεν έπεσα σε καμία παγίδα. Έπεσες. Εγώ αυτό που ήθελα το πέτυχα. Α, πέρα άλλο αυτό. Θα τα έλεγα έτσι κι αλλιώς. Α, εντάξει. Τουλάχιστον τώρα μπήκες από την αρχή πολύ δυναμικά. Ναι. Ναι, αλλά δεν είπα για Περέιρα ακόμα και τέτοια. Αυτά τα αφήνουμε και μετά τις παιδιές. Τις αστιότητες αυτές. Εκείνο είναι το κυρίως πιάτο. Πόσο κάνει ρε παιδιά το εισιτήριο να έρθει από το Λονδίνο εδώ ένας Άγγλος διαιτητής να σφυρίξει. Είναι πιο ακριβό από τη Ρόδο, από τα Δωδεκάνησα. Με Ryanair. Δεν ξέρω εγώ με τι. Ρωτάω όμως. Είναι πιο ακριβό.
Δεν είναι πιο ακριβό. Δεν έχω έρθει από Λονδίνο, Ελλάδα, Χρυσανθέμη, δεν ξέρω. 40 ευρώ. 40 ευρώ. Εξαρτάται που θα το κλείσει. Χωρίς αποσκευή ή με αποσκευή. Τι αποσκευή θέλει, ρε φίλε. Πάει τα συνεργά του, πάρει μαζί του. Πάρει μια βαλίτσα ρε Χρήστα να βάλει 2-3 ρούχα μέσα. Με τον backpack θα χτεί. Να πάρει, ρε φίλε. Μια τέτοια. Χειρός. Χειραποσκευή. Τι θα του την πληρώσουμε τα 12 ευρώ, τα 14, πόσο είναι, τα 28. Άρα εσύ για να καταλάβω πώς σκέφτεσαι. Mm. Που προσπαθώ χρόνια, σε ένα σημείο το έχω καταλάβει, το έχω καταφέρει. Προτιμάς ξένους διαιτητές ή Έλληνες και VAR. Ξένους και VAR. Κάτσε, έρχεσαι. Εγώ σου λέω δεν γίνεται και τα δύο. Γιατί δεν γίνεται. Δεν γίνεται, σου λέω και γιατί? Τα δύο. Γιατί δεν γίνεται και τα δύο. Φίλε, άμα ο άλλος είναι στημένος, θα πάει στο VAR, θα κάνει και το τετραγωνάκι. Λες εσύ. Και θα μας πουλάνε και τον παπά ότι. Παιδιά, το είδε στο VAR ο διαιτητής. Πέναλτι είδε. Όταν το βλέπει δεύτερη φορά, δεν γίνεται να εκτεθεί ρε Χρύσανθε και να πει ότι α, δεν είναι. Ενώ μπορεί να το βλέπουν όλοι ότι είναι εκείνη τη στιγμή. Τι. Εσύ έχεις ακούσει λίγες φορές το βαρούχα να σε βγάζει τυφλό. Να λέει εδώ δεν βλέπουμε επαφή και να βλέπεις επαφή. Ωραία, τότε μετά θα τους στέλνουν στα ψυγεία ή θα τους σκουπίζουν και θα τους διώχνουν και θα βγαίνουν άλλα φιντάνια. Ποιοι μετά. Θα τους σκουπίζουν και θα τους διώχνουν. Αυτοί που τους έβαλαν εκεί για να κάνουν αυτή ακριβώς τη δουλειά. Αυτοί που ορίστηκαν από την ΕΠΟ η οποία. Βγήκε η διοίκησή της από τις εκλογές των ποδοσφαιρικών ενώσεων που κάθε μέρα διαβάζαμε όχι ο ένας στέλνει τη βαλίτσα, όχι ο άλλος στέλνει δωροθέτη στην ΕΠ Στάδε. Γίνονται τέτοια πράγματα, ε. Γίνονται τέτοια πράγματα. Και πρόσεχε το εκπληκτικό ποια είναι. Εδώ λέγανε πήρε ο Παπαδόπουλος την ΕΠ, λέω μια τυχαία έτσι μην παρεξηγηθεί κανένας, Μεσσηνίας. Πήρε ο Παπαδόπουλος την ΕΠ Μεσσηνίας. Mm. Η οποία ΕΠΣ Μεσσηνίας είναι του Μαρινάκη και όλοι ξέρουμε πώς λειτουργούν και οι βαλίτσες και τα λοιπά. Πήγαινε μετά ο Τσαλτίδης, έπαιρνε την ΕΠΣ Θεσπρωτείας. Και ήταν με τον Ιβάν. Ναι. Οι του Ιβάν λέγανε θρίαμβος της εξυγίανσης. Οι άλλοι λέγανε πήγανε με τις βαλίτσες εκεί ο Τσαλτίδης η ΕΠΣ Θεσπρωτείας. Είναι γνωστή επιλεκτική εξυγίανση. Και τελικά τι έγινε. Ναι. Τελικά, μήπως πήγαιναν και οι δύο με τις βαλίτσες. Μάλιστα. Ή πήγαινε μόνο ο ένας με τις βαλίτσες. Ο ένας πήγαινε με τις βαλίτσες και ο άλλος ήταν εξυγιαντής. Και γιατί πήγαιναν τις βαλίτσες δεξιά και αριστερά. Μαγλά χαρούχα. Και τι θα γίνει με την καταγγελία που κάνει ο Βίκτορας. Ότι ήταν εξαγοράζονταν κτλ. Θα επέμβει η εισαγγελέα για το συγκεκριμένο θέμα. Να δούμε. Και βγήκε η διοίκηση. Μετά η διοίκηση τι κάνει. Πάει να ορίζει διαιτητές. Επειδή όμως έγινε χότρινε πολύ το παιχνίδι. Και πλακωνόντουσαν ο Μελισανίδης με το Σαββίδι και το Μαρινάκι, όπου ήρθε η Ευρώπη. Ήρθε η UEFA. Ακόμα χειρότερα είναι αυτά, να ξέρεις. Η UEFA είναι ακόμα χειρότερη. Η UEFA είναι ακόμα χειρότερη. Και ακριβότερη. Είναι ακόμα χειρότερη και ακριβότερη. Και μην ξεχνάς πάντα ότι η ΕΠΟ υπάγεται στην UEFA. Ποιος είναι ο πρόεδρος στην UEFA? Ναι. Ποιος είναι? Ναι. Ποιος είναι? Ποιος είναι? Ο Σάβας. Ψέματα. Δε. Ο Θόδωρος. Καρυπίδης. Όχι. Θεοδωρίδης. Ε? Δεν έχει τον τίτλο. Ε? Δεν έχει τον τίτλο. Τι έχει? Δεν έχει τον τίτλο. Τι είναι, αγόρι μου? Δεν έχει τον τίτλο. Τώρα θα με αναγκάσει δηλαδή να, να πω και να σου διαβάσω. Περίμενε. Να, για να δεις ότι ο Θόδωρος Θεοδωρίδης είναι στην UEFA. Ξέρω ότι είναι στην UEFA και χρήσατε. Πρόεδρος. Πρόεδρος δεν είναι. Ποιος είναι ο Πλατινί? Ο Ιφαντίνο. Ποιο είναι? Για μπες να δεις τι είναι. Αλεξάνδρ Σεφέριν. Ποιο είναι τέτοιο? Βρε είναι υψηλό βαθμός, ναι. Τι είναι? Σεφέριν δύσκολα. Αλεξάνδρ Σεφέριν λέει, president of UEFA. President όπως ήταν president... Άρα θα μου βγάλει γλάστρα επίτιμος. Και το Σεφέρι δηλαδή. Επίτιμος. Θα μου βγάλει γλάστρα του Σεφέρι. Είναι δηλαδή. Ο Θεοδωρίδης τι είναι, ρε. Ποια είναι η ιδιότητά του. Ποια είναι η ιδιότητά του Θεόδωρου. Περίμενε, φίλε, περίμενε. Μα πείτε ότι είναι γενικό γραμματέα τη UEFA. Εκτελεστικό γραμματέα. Ναι, εγώ δεν σου είπα την κινητά νήματα. Ναι, ναι, για πες τι αλλά είναι. Για να είμαστε. What is. Ακριβή, περίμενε. Κάτσε. What is, what is Mr. Θεοδωρίδης. Yes. Oh, what is. Oh my god. And what was. And who was his best friend. Λοιπόν. Ever. Ναι. Ναι, 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 ναι. Είναι. Για μάθε ένα λίγο να. Τι είναι, περίμενε, περίμενε. Yeah. Ούτε στα mail τον έχει. Δεν έχει. Mm. Ναι, σα είπε, FIFA Council.
Γίνεται, φίλε, με πουθενά. Θα ανοίξω το κινητό μου γιατί σίγουρα ένα φίλο θα μου έχει στείλει. Vice President. Όχι, περίμενε, δεν είναι Vice President. Δεν είναι Vice President. Δεν είναι member, δεν είναι. Κάτσε. Φίλε, πάρει. Έχω, ξέρω ότι και για τον φίλο Ρώσο αυτόνα και τον φίλο του Ιβάν κτλ. George Kumas, FIFA Council, μάλιστα. Πολλούς Ρώσους έχει εκεί μέσα, τι γίνεται. Δεν είναι καθόλου ραδιοφωνικό, αλλά ψάχνουμε και οι δύο τώρα. Περιμένω, ρε φίλε, να δω. Ωραία, πες για να τελειώνουμε. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Πες μας εσύ. Πες μας εσύ. Εσύ μας είπες ότι δεν είναι. Αφού σου λέω σε Βέρνη είναι. Ο νέος γενικός γραμματής σου. Όχι, αυτό 16 περίμενε. Μπαίνουμε στο... Υψηλό διοικητικό μέλος του Διεθνούς Ποδοσφαίρου. Μπαίνουμε στο 3W.UEFA.com. Εκεί μπήκα, φίλε, και δεν τον είχε. Και δεν τον είχε. Είχε σε Φέρν, Vice President, FM κενό. Αποστολή στο 54526. Ναι. Αυτός που θα στείλει πρώτος την ιδιότητα του Θόδωρου Θεοδωρίδη. Γενικός γραμματέας. Κερδίζει όχι εισιτήριο, ναι, για το παιχνίδι Παναθηναϊκός Άρη. Ωραία. Άρης Παναθηναϊκός. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια της εκπομπής. Λίμπερο 107,4. All About Άρης On Air. Ο Χρήστος παίρνει το εισιτήριο το 1 από τα 2. Ναι. Το είπα. Χρήστος Κάρας. Το είπα. Γενικό, δεν είπες. Και το αρνήθηκες. Το είπα και το αρνήθηκες. Βάλτε και εσύ. Θα βάλω μετά που θα τον ανεβάσει ο Δημήτρης. Πότε? Στο κανάλι, τώρα του, στο κανάλι του Λίμπερο, στο YouTube. Τώρα βάλτε. Που μπορείτε να ακούτε και. Τώρα δεν γίνεται. Για... Αού. Λοιπόν. Είπαμε, πρόεδρος είναι ο Σεφέριν. Λοιπόν. Πάλι δικαιώθηκα. Χρήστα το Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Με Βασίλη Καβαδία σε ρύθμιση του ήχου. Παρά θα πάμε μέχρι και τις 7. Γράφετε FM, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54526. Ένα κληρώνουμε πλέον. Δύο. Δύο, ωραία. Δύο εισιτήρια για το Άρης Παναθηναϊκός. Το Σάββατο στις 6 στο Νίκ Γκάλης Χολ. Το ένα το πήρε ο Χρήστος. Ο Θεοδωρής λοιπόν ήταν πρόεδρος για ένα διάστημα του μεταβατικής... Από τον Ιφαντίνο στο Σεφέρι. Από τον ένα στον ναι άλλον. Ωραία. Και διατήρησε τη θέση του Γενικού Γραμματέα. Ναι, ήτανε. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος φυσικά κινεί τα νήματα στην UEFA. Μάλιστα. Λοιπόν, είχαμε σήμερα λοιπόν, για να πάμε και στο βασικό θέμα. Δώσε μας το ρεπορτάζ και εγώ θα το σχολιάσω. Στο βασικό θέμα συζήτησης της σημερινής ημέρας, αυτή την συνάντηση που περιμέναμε από χθες του Θόδωρου Καρυπίδη και του Κωνσταντίνου Διαμαντόπουλου στην ΚΕΔ με τον κύριο Περέιρα, να είναι ο επικεφαλής της τριάδας με την οποία συναντήθηκε ο Άρης, με τον κύριο Καρυπίδη να εκφράζει φυσικά τα παραπονά του και ήταν καλό το timing κιόλας γιατί ήταν και τρεις μέρες μετά από αυτά που γίνανε στη Νέα Σμύρνη. Και σε αυτή τη φάση βέβαια αναφέρθηκε του Κομίνη, ναι, και σε άλλες φάσεις και τι είπε ο Περέιρα, στις οποίες, για τις οποίες ο Άρης θεωρεί ότι έχει αδικηθεί τη φετινή σεζόν και υπάρχουν, άμα κάστε και δείτε τα προηγούμενα παιχνίδια. Απλά πέρασαν σε δεύτερη μοίρα λόγω των αποτελεσμάτων τις περισσότερες φορές. Με τον Άρη Αντωνίου δεν μπορεί να συνεχίσει αυτή η κατάσταση. Ότι θέλει να βοηθήσει στην προσπάθεια που γίνεται από την ΚΕΔ και γι' αυτό κρατάει χαμηλούς τόνους. Και όπου χαμηλή τόνη, βάλτε την απουσία κάποιας ανακοίνωσης από πλευρά Σάρι μετά από το μάτς με τον Πανιόνιο το περασμένο Σάββατο. Στάθηκαν ιδιαίτερα στους βοηθούς. Καλά, και εμείς είχαμε σταθεί στον κύριο Μπαλτά, είναι αλήθεια, πριν το μάτς με τον Πανιόνιο. Λοιπόν. Και ζητήσανε ξένους διαιτητές, όχι μόνο στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, για το οποίο ο κύριος Περέιρα είπε ότι θα υπάρχει, αλλά σε όλα. Σε όλα τα τέρματα που θα δώσει η ομάδα, δηλαδή και με την ΑΕΚ στο ΆΚΑ και με τον Ολυμπιακό στο Βικελίδης και στα παιχνίδια φυσικά του δεύτερου γύρου και με τον Παναθηναϊκό στο Βικελίδης, που είναι και αυτό στα παιχνίδια του πρώτου γύρου. Τι είπε ο κύριος Περέιρα όμως τώρα. Αυτό είναι που εξόριζε το Χρήσανδο. Λοιπόν, ότι είπε ότι στα άλλα ντέρμπι δεν μπορεί να εγγυηθεί που θα υπάρχει ξένος διαιτητής λόγω της επικινδυνότητας του αγώνα που καθορίζει από την αστυνομία. Εγώ αυτό δεν το κατάλαβα, σπον αλήθεια. Την αντιπαλότητα, λέει, μεταξύ των συλλόγων, τη βαθμολογική θέση και το οικονομικό, το οποίο παίζει ρόλο, λέει, για την ΚΕΔ. Και ότι θα υπάρξει νέα επαφή με την ΚΕΔ μετά το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, στο οποίο ο κύριος Περέιρα άφησε να αναιρεθεί ότι θα
δώσει το παρόν. Θυμίζω στο παιχνίδι με τον Λεβαδιακό είχε δώσει το παρόν στο Βικελίδης ένας από τους συνεργάτες του. Δεν είχε εκθέσει και δώσει το παρόν ένας από τους συνεργάτες του και είχε παρακολουθήσει εκείνο το εκπληκτικό πέναλτι που κέρδισε ο Λεβαδιακός. Λοιπόν, που κάποιοι λέγανε βέβαια ότι ήταν πέναλτι. Λοιπόν, και ο λόγος τώρα για ένα σχόλιο στον κύριο Τσαλτίδη. Μπήλει χαμηλό σου λίγο τη μουσική. Ο 495 πριν απ' όλα, ναι, λέει: πέρα από την αντιπαλότητα που υπάρχει με τον συμπολίτη, Καρυπίδης και Σαββίδης πρέπει να συνταχθούν για ξένο διαιτητή και στα μάτς με ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Ξυπνήστε. Γιατί, φίλε, πρέπει να συνταχθώ με τον Σαββίδη? Και γιατί πρέπει να συνταχθώ με τον Σαββίδη και να μην συνταχθώ με τον Μελισανίδη για ξένο διαιτητή στα μάτς με τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό? Και γιατί πρέπει να συνταχθώ με τον Σαββίδη και να μην συνταχθώ με τον Μαρινάκη για ξένο διαιτητή στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ? Και γιατί πρέπει να συνταχθώ με κάποιον από τους τρεις, το Σαββίδη, το Μαρινάκη ή το Μελισανίδη, για να έχω ξένο διαιτητή και με τους τρεις? Ώστε την επόμενη φορά που η σύνταξη θα εξυπηρετεί άλλου συμφέροντα να συνεχίσουν να πράττουν το ίδιο και μάλιστα στο τέλος λες κιόλας ξυπνήστε. Θα πρέπει να συνταχθώ με κάποιον για να γίνει το αυτονόητο? Θα πρέπει να συνταχθώ με κάποιον για να γίνει αυτό το οποίο γίνεται με τις άλλες ομάδες? Να ξεκινήσω να συντάσσω με τότε. Όχι, φίλε μου. Και οι παρενέσεις τύπου ξυπνήστε ας αποδοθούν σε αυτούς που δεν αντιλαμβάνονται ότι το να συνταχθώ με τον κάθε Σαββίδη, το Μελισανίδη, το Μαρινάκη, αν και ποτέ γίνει περιστασιακά, θα γίνει για να εξυπηρετηθούν τα δικά τους συμφέροντα. Αν λοιπόν ο Σαββίδης συνταχθεί και αυτός με τον Καρυπίδη, θα συνταχθεί μόνο και μόνο για να κόψω βαθμούς στην ΑΕΚ τον Ολυμπιακό. Αν ο Μελισανίδης συνταχθεί με τον Καρυπίδη, θα συνταχθεί μόνο και μόνο για να κόψω βαθμούς στον ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό. Και αντίστοιχα το ίδιο για τον Μαρινάκη. Ο Άρης λοιπόν δεν χρειάζεται να συνταχθεί με κανέναν. Γιατί ο Άρης θα μπει στο γήπεδο, φίλε μου, να κόψει βαθμούς και από τους τρεις. Όπως κάνει κάθε χρόνο. Άλλοι κάθονται να χάσουν, άλλοι λένε στους παίκτες τους να κάτσουν να χάσουν, άλλοι έχουν περίεργα παιχνίδια και αποτελέσματα. Όχι ο Άρης. Άρα τα ξυπνήστε, αφήστε τα αλλού. Στείλτε τα ξυπνήστε σε αυτούς που κοιμούνται τόσα χρόνια και όταν εμείς φωνάζαμε για τις ενώσεις και ότι πάει να αλώσει τις ενώσεις ο επόμενος χαλίφης, λέγανε άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Ασχολιόντουσαν με τον Καλαϊτζίδη. Και με τον Κυρτζίκη. Όταν ασχοληθήκαμε και με τον Σαρή και με τον Γραμμένο τώρα και με τον Πιλάβιο και με όλους. Άλλα λόγια να αγαπιόμασταν. Αλλά επειδή λέγαμε την πραγματικότητα τότε σε σχέση με τις ενώσεις, τους διαιτητές και όλο αυτό τον ταλαβέρι, όλη αυτή τη σαπίλα, ξέρεις τι γινόντουσαν, τι προσπαθούσαν να περάσουν κάποιους Αριανούς. Έλα ρε, αυτοί τα λένε αυτά για να προσανατολίσουν από τα προβλήματα του Άρη. Προσπαθούν να καλύψουν τους δικούς τους μες τον Άρη και γι' αυτό τα λένε αυτά. Ενώ η πραγματικότητα, φίλε μου, είναι τελείως διαφορετική. Με κανένα Σαββίδη λοιπόν δεν θα συνταχθεί ο Καρυπίδης, με κανένα Μαρινάκη και με κανένα Μελισανίδη. Είναι υποχρεωμένοι να τηρήσουν ίσες αποστάσεις από όλους. Είναι υποχρεωμένοι να ορίσουν ξένο διαιτητή και στα τρία μάτς. Αν δεν το κάνουν είναι ένοχοι. Είναι ένοχοι. Και έχουν δίκιο οι του ΠΑΟΚ που λένε ότι στο Άρης ΠΑΟΚ προτιμώ ξένο διαιτητή γιατί φοβάμαι μην κάνει ο Μελισανίδης το ένα ή ο Μαρινάκης το άλλο. Αν και ο Μαρινάκης δύσκολο να κάνει, μην πάω πλέον. Αντίστοιχα ο Άρης φοβάται ότι και στα τρία μάτς θα τον στήσουνε. Δικιά μου άποψη λοιπόν είναι είσαι όλα Έλληνες, είσαι όλα ξένους. Είσαι όλα Έλληνες, είσαι όλα ξένους. Δεν γίνεται να παίξω πάω ξένο, ΑΕΚ Έλληνα. Πρέπει πάω ξένο, ΑΕΚ ξένο, Ολυμπιακό ξένο, Παναθηναϊκό ξένο. Αλλιώς σε όλα Έλληνες. Εμένα βέβαια η άποψη μου είναι διαφορετική. Σε όλα όμως
με τη Λάρισα, το Λεβαδιακό, σε όλα ξένοι. Από εκεί πέρα, αν δεν ξέρεις τις παραμέτρους, μη μας προτρέψεις να ξυπνήσουμε κιόλας. Γιατί δεν τις ξέρεις τις παραμέτρους, φίλε 495, και στο λέμε καλή διάθεση. Δεν τις ξέρεις τις παραμέτρους. Φθηνές δικαιολογίες Περέιρα, λέει ο 779. Το θέμα είναι αυτή που τον δασκάλεψαν να τα πει. Το ξεμπρόσκεσμα είναι ότι στο ρεπορτάζ πάω η ΚΕΔ είναι θετική για ξένους διαιτητές. Καλά. Άσε τι λέει στο ρεπορτάζ πάω και άσε να δούμε τι θα γίνει στην ουσία του θέματος. Αν τελικά θα παίξουν ξένοι διαιτητές ή όχι. Να ξέρετε, η μεγάλη δικαιολογία θα είναι βαθμολογική. Θα είναι βαθμολογική. Ο Άρης πάντως είτε είναι ξένοι είτε είναι Έλληνες, το ίδιο θα παίξει. Άλλοι παίζουν διαφορετικά και άλλοι σφυρίζουν διαφορετικά. Οι δικαιολογίες δεν είναι καν φθηνές όπως τις λες. Είναι αστείες. Και στο κάτω-κάτω πάει με την επικινδυνότητα του αγωνά με βάση την έκθεση της αστυνομίας. Άρα λοιπόν, αν δεν είναι επικίνδυνο το ΑΕΚ Άρης, να μας δώσουν εισιτήρια. Θα κατέβουμε 2-3 χιλιάδες στο ΑΚΑ. Αν δεν είναι υψηλής επικινδυνότητας. Γιατί αν είναι, δεν γίνεται και ξένο να μην μου βάλεις και εισιτήρια να μην μου δώσεις. Δεν είναι ντέρμπι άρα. Δεν είναι ντέρμπι. Άρα δώσε μου εισιτήρια. Φυσικά, δεν θα γίνει ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Δυστυχώς, αν ο Άρης κερδίσει τον Άρη, θα έχει ξένο διαιτητή και με την ΑΕΚ. Ενώ αν χάσει, χτύπα ξύλο, ή φέρει ισοπαλία, τέλος πάντων είναι 5-6 βαθμούς από την κορυφή, δεν θα έχει. Γιατί αυτή είναι η αστεία δικαιολογία που θα βρουν. Εμείς θέλουμε ξένους διαιτητές σε όλα τα μάτια του πρωταθλήματος. Σε όλα. Γιατί μέχρι τώρα ο Άρης έχει χάσει βαθμούς από τους αστείους Έλληνες διαιτητές, για να μην πω καμιά άλλη λέξη, και όλοι οι υπόλοιποι τρεις έχουν κερδίσει βαθμούς. Και αν υπήρχε VAR που θα εφαρμόζεται από του χρόνου, από ό,τι διαβάσαμε τη δήλωση του κ. Βασιλιάδη, να το βάλουμε και στο site και όσο το διαβάσει ο κόσμος, και αν υπήρχε VAR και εφαρμόζεται κανονικά, γιατί με κουκουλάκι δεν έχω καμία μα καμία εμπιστοσύνη θα εφαρμοστεί κανονικά, τότε ο Άρης θα είχε περισσότερους βαθμούς. Και η διαφορά από την κορυφή θα ήταν πολύ μικρότερη. Για να μην πω ότι θα ήταν ο Άρης στην κορυφή και άλλοι θα ήταν από κάτω γιατί πήραν και βαθμούς παραπάνω από ό,τι άξιζαν. Αλλά δεν ξέρεις πώς θα πάει το παιχνίδι. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι ότι ο Άρης έχασε βαθμούς από τη διαιτησία φέτος. Οι υπόλοιποι κέρδισαν από τα σφυρίγματα στη ζυγαριά. Γιατί και στα μάτς που δόθηκαν ένα-δυο σφυρίγματα εναντίον τους, κέρδισαν. Υπήρχε και τέτοιο μάτς για τον Άρη βέβαια, με τον Λεβαδιακό. Μούφα πέναλτι. Υπάρχει πέναλτι με τη Λάρισα που δεν δίνει. Υπάρχουν δύο πέναλτι με τα Γιάννα που δεν δίνει. Υπάρχει κανονικό γκολ με τη Λαμία που ακυρώνει. Ακόμα και με τον Αστέρα υπάρχει φάση εκείνη που αν μπει γκολ αλλάζει όλο το μάτς. Το καθαρό επιθετικό φάουλ. Και φυσικά αποκορύφωμα προχθές. Με την πεναλτάρα αυτή που δεν δίνει ο Κομίνης. Α, μπει στο ψυγείο. Και τι έγινε που θα μπει στο ψυγείο. Πάρει ο Άρης πίσω τους βαθμούς. Ή τις αστειότητες του Περέιρα ότι το παρακολουθούμε και τα βλέπουμε και τους τιμωρούμε. Και αλλάζει κάτι. Τίποτα δεν αλλάζει. Και δεν θα αλλάξει τίποτα. Δεν θα αλλάξει τίποτα. Εγώ προσωπικά δεν έχω καμία ελπίδα ότι μπορεί να αλλάξει κάτι. Απλά θα ξεφτιλίζονται λιγότερο ή περισσότερο. Αυτό είναι. Θα ξεφτιλίζονται λιγότερο ή περισσότερο. Ο μόνος τρόπος για να αλλάξει είναι να κάνεις αυτό που κάνανε ο Σαββίδης και ο Μελισανίδης. Το τι κάνανε. Ξέρετε πάρα πολύ καλά το τι κάνανε. Και ας ντρέπονται να το πούνε. Και ας μας βγάζουν όλους τρελούς. Απλά υπάρχει μια δυσκολία στους wannabe χαλίφιδες. Δεν είναι ένας. Γι' αυτό και πολλές φορές ο ένας προσπαθεί να αποδώσει το χαρακτηρισμό του χαλίφη στον άλλο.
Όπως δηλαδή έκανε αυτός που πήρε τηλέφωνο τον Κούγια. Δεν σε έστησε αυτός, σε έστησε ο άλλος. Όχι, δεν με έστησε αυτός, ο άλλος με έστησε. Γιατί πλέον δεν είναι ένας, όπως ήταν κάποτε. Τώρα είναι πολλοί. Και ο καθένας έχει τις ενώσεις του. Πάει στους χορούς, είναι δωροθέτης, παρακολουθεί το πρόγραμμα, στηρίζει τον έναν ή τον άλλο υποψήφιο, κατεβαίνει ο ένας ή ο άλλος υποψήφιος, μετά αυτός ο υποψήφιος ψηφίζει στην ΕΠΟ, εκλέγει συμβούλιο, ορίζεται στην εκτελεστική επιτροπή της ΕΠΟ και μετράνε δυνάμεις, όχι εγώ έχω 4, εσύ έχεις 3, εγώ έχω 2. Αποφασίζουν αυτοί οι άνθρωποι για όλα τα σημαντικά θέματα του ποδοσφαίρου. Αλήθεια, διαβάζω για την τιμωρία της ΑΕΚ ότι κινδυνεύει με αφαιρέσεις βαθμών και τα λοιπά για τις μολότοφ που πέσανε στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Θα μας ενημερώσει κανείς τι έγινε με τις μολότοφ που πέσανε στο ΠΑΟΚ Άρης. Κλήθηκε σε απολογία ο ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ κινδυνεύει με αφαίρεσεις βαθμών. Ο ΠΑΟΚ, γιατί είναι ίδιο περιστατικό. Μολότοφ με τραυματίες αστυνομικούς. Δεν άκουσα. Είπατε κάτι? Είπες κάτι εσύ? Α, κάνεις ρεπορτάζ. Να μας πεις τι έγινε. Είναι δικός το μέσα αυτός. Τι δικός το μέσα? Ωραία, στον ορίζω λοιπόν. Στον ορίζω. Άντε πείτε μας. Όλοι οι αντικειμενικοί, πείτε μας. Εκτός αν αυτό που λέω είναι κάτι παράλογο. Είναι επειδή είμαι αριανός. Δεν υπήρξε μολότοφ έξω από το γήπεδο. Και μη μου πει κανείς γιατί τα λέω. Πάω Κάρης έπαιζε. Τραυματίας 3 αστυνομικοί στο 424. Μα μας πει κάποιος τι γίνεται. Είμαι μόνο για την ΑΕΚ. Γιατί εγώ θέλω να τιμωρηθεί και ο ένας, να τιμωρηθεί και ο άλλος για να τους περάσω. Αλλά για ενημερώστε λίγο. Πάω Κάρης. Μολότοφ και τραυματίες. Τιμωρία θα υπάρξει. Ανάλογη με τη ΣΑΕΚ. Ή θα την γλιτώσουν και οι δύο. Ή επειδή θα την γλιτώσει ο ένας πρέπει να την γλιτώσει και ο άλλος. Αυτό είναι δικαιοσύνη. Για να καταλάβω δηλαδή. Αυτά. Δεν έχω να προσθέσω κάτι. Ήσουν, νομίζω, ξεκάθαρος. Και το κάλυψες το συγκεκριμένο ζήτημα. Εντάξει. Θέλω το ρεπορτάζ αύριο να με έχεις. Εγώ αυτό που ξέρω, σαν πληροφορία, ρε παιδί μου, τώρα εντάξει. Είναι δεν μπορώ να το εξακριβώσω. Είναι ότι την ώρα που έγινε αυτό έξω από την Τούμπα, υπήρξαν κάποιοι άνθρωποι, δεν λέω ποιοι ήτανε, και από πού ήτανε, που ζητούσαν από τους ανθρώπους αστυνομίας να μην καταγραφεί το συγκεκριμένο γεγονός και ότι δεν έγινε τίποτα και όχι και τα λοιπά. Ξέρω εγώ. Και το αφήνω εκεί. Ναι. Λοιπόν, αλλά δεν γινόταν. Από τη στιγμή που υπήρχαν τραυματίες αστυνομικοί, δεν γινόταν να κάνουν τα στραβά μάτια στην συγκεκριμένη προσοχή. Γενικότερα, εντάξει, το ελληνικό ποδόσφαιρο, έτσι όπως έχει εξελιχθεί, όλα είναι θέμα επικοινωνιακής πολιτικής. Και ο νόμος του ισχυρού. Μόνο που φέτος, όπως είπε και ο Χρήστος πολύ σωστά, όχι φέτος βέβαια, τελευταία χρόνια, υπάρχουν δύο ισχυροί και παλεύουν την ώρα που στη μέση βρίσκονται όλοι οι άλλοι. Ανάμεσα σε αυτό το πόλεμο εξουσίας για το ποιος θα κάνει κουμάντο στον ελληνικό ποδόσφαιρο. Γιατί αυτά τις εξηγήσεις τώρα παραμύθια της χαλιμάς είναι. Να καθαρίσουμε το ποδόσφαιρο κτλ. Αυτό δεν θα γίνει ποτέ στην Ελλάδα. Βασικά μπορεί να γίνει με έναν τρόπο, αλλά δεν θέλουν να καθαρίσουν το ελληνικό ποδόσφαιρο και δεν το αφήσουν. Πάντα θέλει να το ελέγχει ένας. Δεν γίνεται. Γιατί και αυτοί που ήταν κάποτε και κάνανε αντιπολίτευση σε αυτούς που το ελέγχανε, θέλουν να το ελέγξουν τώρα αυτοί. Και δεν λέω ποιοι είναι, ποια είναι μια πλευρά και ποια είναι η άλλη. Ο καθένας μπορεί να βάλει ποιον θέλει. Αλλά στα μάτια μας μπροστά γίνονται όλα. Και μπορούμε να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Νομίζω το καλύψαμε το συγκεκριμένο ζήτημα. Και θα έχει ενδιαφέρον να βρούμε την έκθεση από το ΠΑΟΚ Άρης, της αστυνομίας. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί αν δεν έχουν γράψει τίποτα,
Όλοι αυτοί πρέπει να πάνε για παράβαση καθήκοντος. Όλοι. Που κάνουν την τρίχα τριχιά από ότι υπάρχει Άρης και θα την ξανακάνουν τώρα που, που έρχεται το Άρης ΠΑΟΚ. Όλοι για παράβαση καθήκοντος. Γι' αυτό και το συγκεκριμένο μας θέλει μεγάλη προσοχή. Αν και είμαστε πολύ νωρίς ακόμα και έχουμε μέρες, θέλει μεγάλη προσοχή από όλους εκείνη τη μέρα. Γιατί τον Άρη, πιστεύω συμφωνείς και εσύ, σε αυτό τον περιμένω στη γωνία για κάτι. Και θέλει ιδιαίτερη προσοχή από όλους. Γιατί ένα λάθος να κάνεις, ένα πτέσμα να κάνεις, θα τη φας. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, γιατί αυτό περιμένουν να σου κάνουν. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά, Βασίλη Καβαδέα, στο δεύτερο διάλειμμα και επιστρέφουμε με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής και τις δικές σας τηλεφωνικές γραμμές. Επιστρέψαμε, Λίμπερο 107,4, All About Aris On Air. Δύο εισιτηριάκια. Που λέει ο Χρήσανθος. Λοιπόν, δύο εισιτηριάκια για Άρης Παναθηναϊκός. Γράφετε FM, αφήνετε κενό. Ονοματεπώνυμο και το στέλνετε στο 54526. Θα πάρετε κούτρα ένα εισιτήριο και να πάτε το Σάββατο στο Παλέ να δείτε την ομάδα του τρέλαρχου Βαγγέλη Αγγέλου κόντρα στους πράσινους. Λοιπόν, ανοίγουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές για να μπείτε και εσείς στην κουβέντα. 231-0287 και 3 οχτάρια. Θέματα διαιτησίας, συνάντηση με Περέιρα, αγωνιστικά, τι θέλετε να αλλάξει ο Ερέρα. Μην χτυπάζε το. Πώς θέλετε ο Καρπίδης να χειριστεί το θέμα της διαιτησίας, αν συμφωνείτε. Τι πώς θέλετε. Αν διαφωνείτε. Τι να κάνει δηλαδή. Λοιπόν, πες όλα μας, αυτά. Δεν λέω εγώ. Πες τι εγώ να κάνει. Ρωτάω. Πώς θέλετε. Εγώ ρωτάω. Πρότεινε κάτι ως ρεπόρτερ. Εγώ ρωτάω. Εγώ ρωτάω. Πρότεινε κάτι. Τι. Το πώς θα το χειριστούν αυτοί είναι δικό του θέμα. Α, είναι δικό του θέμα. Πολύ ωραία πρόταση αυτή. Θες να πάρω εγώ τη δική μου θέση. Ναι, θα την πάρω μετά από τον πρώτο φίλο. Καλησπέρα. Για πάρε να ακούσουμε. Κάτσε, ρε Στέλιο, σιγά βγήκε φορτωμένο. Κάτσε. Πάρε να θέσει να πετυθέσει σου ρεπόρτερ. Εγώ να πάρε, εγώ, εγώ συμφωνώ έτσι όπως το χειρίζει το Άρης με στιγμή. Θα ήταν λάθος να βγάλει ανακοίνωση μετά το μάσο με τον Πανίο. Δεν θα γίνει τίποτα. Και σωστά δεν έβγαλε. Δεν θα γίνει τίποτα. Χρήσανθε, εγώ αυτό το οποίο έχω να πω και δεν θα πω κάτι άλλο το εξής. Αυτά τα θέματα. Είμαι ή ξένοι με όλους. Οι Έλληνες με όλους. Άκουσε, άκουσε με λίγο κι εσύ. Εμείς στο τρυπάκι και στο παιχνίδι αυτών των δύο. Ο άλλος μας λέει να ξυπνήσουμε κιόλας. Συνταχτείτε, λέει με το Σαββίδι. Αυτό σου έστειλε μήνυμα. Ξυπνήστε, λέει, συνταχτείτε με το Σαββίδι. Αυτά τα θέματα της διαιτησίας δεν λύνονται ούτε με ανακοινώσεις, ούτε με δημόσιες τοποθετήσεις. Αλλιώς λύνονται αυτά τα θέματα της διαιτησίας. Εγώ σε αυτό θα συμφωνήσω. Ωραία, Στέλιο μου, είδες που συμφωνούμε. Λοιπόν. Κωνσταντινέα μου. Κωνσταντινέα μου. Πέτρο μου. Πέτρο μου. Πέτρο μου. Ναι. Πέτρο μου. Ναι. Αλλά να φεύγουμε τα σωσάμια και, και οι ζήμες αριστερά και δεξιά. Αλλά εμείς δεν είμαστε τέτοιοι. Να φεύγουμε τα σουσάμια και οι ζήμες. Ωραίο το σουσάμι. Καλό. Ωραίο το σουσάμι και ωραίες οι ζήμες. Και ωραίες οι ζήμες. Αλλά δεν είμαστε έτσι. Εντάξει. Τέλος πάντων, το ζήτημα είναι ότι σε αυτό το τρίπο ότι εμείς θα χτυπήσουμε το ένα μας ή δεν θα χτυπήσουμε το άλλο, εμείς θα τους χτυπήσουμε και τους τρεις κάτω από τα πόδια. Καλά, εννοείται αυτό. Εντάξει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και θα τους κερδίσουμε και τους τρεις. Γιατί ο Άρης δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα κανενός. Ρε, άμα ήταν ο Άρης, άμα δεν θα παρά μόνο τα δικά του. Δεν θα έπεφτε κιόλας. Ούτε θα έπαιζε 4 χρόνια από εδώ και από εκεί. Ναι. Αυτό το παραμύθι με τα άρματα είναι και τα καρναβάλια αυτά εδώ, γιατί άρματα μόνο τα καρναβάλια έχουν. Ναι. Γιατί δεν είναι. Ωραίο αυτό. Δεν... ναι, ρε φίλε. Ωραία αυτό. Θα το γράψω. Για να πας σε άρμα, σε άρμα του στρατού πρέπει να είσαι και άντρας. Και αυτοί εδώ που λένε για άρματα, μόνο άντρες δεν είναι. Να, ο Χρήστος ξέρει από άρματα του στρατού. Άρα είναι μόνο για τα καρναβάλια. Έτσι. Αυτά τα καρναβάλια, τα όρθια. Και στο καρναβάλι έχει άρμα στην παρέλαση. Ναι. Αυτό λέω, ρε φίλε, για να πας σε άρμα του στρατού πρέπει να είσαι άντρας. Λέω πάρτι, με εμείς ήμασταν, ρε φίλε. Στα λέω πάρτι. Ναι, 15 μέρες όμως... στη Μυτική από τον Άκη Τσοχατζόπουλο, ξέρουμε χρήσατε, ναι. Αυτοί όμως... ναι. Καλά, άρρωσε, ο Τσοχατζόπουλος έπαιρνε 2 εκατομμύρια διαρκείας. Διαρκείας, δεν σου έδωσε. Δεν μου έδωσε, ναι. 15 τη φέρει στη Μυτική και ένα διαρκείας του ΠΑΟΚ. Επειδή ο ρεπόρτερ που έχεις δίπλα σου, Χρήστα, ήμουν και λίγο νέος. Ναι. Την πέτρα στο κεφάλι του Καραλιόπουλου δεν την πέταξε κανένας άλλος. Του Μερκούρι. Του Μερκούρι. Ναι. Και παίζαμε με τον Ντανιέλ Μπατίστα και τον Χαριστέα center back σε εκείνο το μάτς. Ναι. Γιατί λέμε για την καρατσιά του Γεωργιάδη, αλλά το ίδιο ακριβώς είναι και η πέτρα του Καραλιόπουλου. Χειρότερο είναι εκείνο.
Γιατί πετάθηκε από την κερκίδα και το ξέβλεσε κάτω. Και δεν διεκόπη. Εδώ βγάλαν την κουρουμπούλια του θανατά και βγάλαν αυτόν εδώ, πώς τον λένε, τον... και τον του Ολυμπιακού, τον προπονητή, τον πρώην, τον βάζανε ηθοποιό. Προπονητή. Ναι. Ήτανε. Ήτανε, ηθοποιός ήταν. Αλλά ήταν και οι άλλοι. Και ο Ήλια ηθοποιός ήτανε, που είχε μετατόπιση τραύματος. Όχι ο Ήλια, ο Βλάνταν. Ο Βλάνταν, συγγνώμη, ναι. Ο Βλάνταν. Δεν υιοθετώ, το συμπαθώ του Βλάνταν. Καλώς προπονητής. Καλώς είχε λίγο μετατόπιση τραύματος. Κάτι άλλο αυτό. Εντάξει, άλλο, φίλε, χτύψε λίγο πιο δίπλα, ναι. Και εσύ, οχ. Άλλε προπονητικές ικανότητες, άλλο το αλλού έπιανε αυτός, αλλού βάλανε το τέιπ. Εντάξει, πάνω. Και ο ένας ζαλιζότανε και ο άλλος ζαλιζότανε. Το ζήτημα τώρα είναι... Ζαλίζομαι. Όλα αυτά... ναι. Κλείσω, κύριο. Όλα αυτά είναι καλά, αλλά εμείς πρέπει να είμαστε όχι 14 τα μάτια μας, ούτε 24. 1914, γιατί αυτοί εδώ οι άνθρωποι θα έρθουν για να μην παίξουν. Θέλει προσοχή το μάτς άλλης Κυριακής. Μεγάλη. Θα έρθουν να μην παίξουν. Ξέρουν ότι αν θα παίξουν θα χάσουν. Εδώ διαμαρτύρονται για το μάτς το 2-0, που σε όλο το μάτς κάνανε ένα σουτ. Αλλά μπορεί να έρθουν αγωνιστικά και να κερδίσουν κιόλας, δεν το ξέρεις αυτό. Δέλα, βαθιά. Απέλησε τον εσύ, δεν χρειάζεται να τον απολύσω εγώ. Έλα, βαθιά άκουγες, το 0 να πάρεις. Εγώ και ο Τσάλτ να παίξουμε με αυτούς εκεί μέσα στο Χαριλάου. Αυτό περίμενε. Πεκάτσε, θέλει. Εσύ θα βγεις με κόκκινη στο 2. Αυτή η νοοτροπία του αντικειμενικού δημοσιογράφου, σας την λένε κάποιες σχολές τώρα. Και το παίζει αντικειμενική. Έχεις απέναντι όλους τους Ταλιμπάν και μου το παίζει αντικειμενικός. Μπορεί να κερδίσει. Όχι, πώς θα κερδίσουν. Υπάρχει και αυτό. Γιατί ρε φίλε, παίξανε πουθενά καλύτερα από εμάς. Παίξανε σε όλο το πρωτάθλημα. Όχι, ρε, είναι το bullying που τρώνε. Όλοι οι νέοι δικοί μας δημοσιογράφοι το bullying τρώνε. Τρώγω bullying. Τότε... τι είναι αυτά που λες. Γιατί τρώω bullying. Θα φας τώρα. Εγώ δεν σου λέω με βάση. Μπορεί να έρθουν να κερδίσουν. Εγώ δεν σου λέω με βάση την τωρινή αγωνιστική εικόνα του. Με την τωρινή αγωνιστική εικόνα δεν κερδίζει. Τώρα μαζί παίζουμε. Δεν παίζουμε του χρόνου. Σωστό σου, κύριε. Τώρα παίζουμε. Δεν ξέρεις όμως πώς θα παρουσιάσει. Έλα, έκανε λάθος. Πες συγγνώμη, έκανε λάθος. Οι δύο ομάδες μετά τη διακοπή. Δεν μας ενδιαφέρει πώς θα παρουσιάσουν οι δύο ομάδες. Στο μεταξύ μας παιχνίδι παίξαν καλύτερα. Όχι. Έπρεπε να κερδίσει κιόλας, αλλά δεν το έκανες. Τότε ρε φίλε, γιατί να κερδίσουν η Μπαρτσελόνα. Γι' αυτό πρέπει να κάνω εγώ τη μετάδοση σε αυτά τα μάτσα. Mm-hmm. Ευχαριστούμε κύριε Στέλιο. Ναι. Να είστε καλά κύριε Στέλιο. Θέλω να κάνω κι εγώ την μετάδοση αγώνα μαζί. Δεν γίνεται, θα έχεις το γιο μου εσύ. Απάντησε το χωρίς το αλλού. Επόμενος φίλος, παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Χρήστο. Αυτό δεν το λες, καλησπέρα δίπλα μου. Όχι, γιατί δεν μου αρέσει έτσι όπως σε μιλάει για τον Άρη. Έτσι, μπράβο. Καλά τα λες. Στο λέω να το ξέρω. έχω να κάνω μία πρόταση, δεν ξέρω άμα γίνεται. Ναι. Θα το πω μεταξύ σοβαρού και αστείου, αλλά πραγματικά άμα γίνει, πιστεύω ότι βάζεις ένα δεδικασμένο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πόσο δύσκολο είναι να βγει ο Καρυπίδης σαν πρόεδρος ενός μεγάλου συλλόγου στην Ελλάδα, και να στείλει επιστολή πόσες ομάδες υπάρχουν, 16, 14, όσες ομάδες υπάρχουν εκτός, να το πω έτσι, του ΠΑΟΚ ρε παιδί μου αν θέλεις, ή του Ολυμπιακού βγάλε άμα θέλεις, να στείλει επιστολή να αναλάβει ο Καρυπίδης το μερίδιό του, ο πρόεδρος της Λαμίας, ο πρόεδρος της Ξάνθης, ο πρόεδρος των ομάδων τέλος πάντων, να αναλάβουν τα έξοδα. Δεν πιστεύω ότι είναι κανένα τρομακτικό ποσό έτσι, για τα δεδομένα τους, να αναλάβουν τα έξοδα αυτοί και να έρθουν από την επόμενη αγωνιστική μόνο ξένοι διαιτητές. Πόσο δύσκολο θα μπορούσε να ήταν αυτό. Μα δεν τίθεται επίσημα θέμα εξόδων. Μα αφού αυτό έγινε για τον Άρη, γιατί όχι, λέμε τώρα. Όχι, δεν ήταν για τα έξοδα. Σου για είπε επικινδυνότητα των ματς. Βαθμολογική επικινδυνότητα είναι, ρε φίλε. Λαμία Απόλλων Σμύρνης θα είναι επικίνδυνο. Γιατί να είναι μόνο επικινδυνότητα το Άρης ΠΑΟΚ και να μην είναι Λαμία Απόλλων Σμύρνης. Γιατί εγώ που είμαι ΕΠΟ πρέπει να βρω μια δικαιολογία για να μην το κάνω. Ωραία, με αυτό λέω. Επειδή δεν θέλουμε όμως να πληρώσουμε. Τι θα κάνεις, θα διοργανώσουμε το πρωτάθλημα εμείς και η Λαμία και ο Απόλλων Σμύρνης, πώς θα γίνει αυτό. Όχι, να στείλουν επιστολές όλες οι ομάδες και να πούνε απαιτούμε ξένους διαιτητές και τα έξοδά σας τα λαμβάνουν οι ΠΑΕ. Ναι, πρώτον δεν μπορεί να το αναλάβει μια ΠΑΕ, άρα να πληρώνει τους διαιτητές εννοείς.
Δεν μπορεί να το αναλάβει. Το έχει στην ΕΠΟ, ρε παιδί μου, να πει: ΕΠΟ, παιδιά, άμα φέρετε, άμα φέρω εγώ για όλα τα ματς ξένους διαιτητές, θα μου βγει ένα κονδύλι 500. Μην ψάχνεις να βρεις τρόπο να διορθωθεί η λαμογιά. Διότι είναι λαμογιά. Κάποιος ο οποίος είναι στημένος, όσο και φιλότιμο να τον πας, όσο και σωστά να του ζητήσεις να παίξει. Αν είναι στημένος, θα είναι στημένος. Ωραία. Εγώ σαν φίλαθλος. Προφάσεις είναι αυτά που χρησιμοποιούν. Εγώ σαν φίλαθλος του Άρη, που βαρέθηκα να βλέπω τα τελευταία, όσο θα βγάλω την τετραετία, ναι, επί 2005 μέχρι 2000, να βάλω 11, άντε ναι, να βάλω και το 12, που έβλεπα μπαλίτσα, ρε φίλε. Έβλεπα μπαλίτσα και όλη η Ελλάδα έλεγε μπράβο στον Άρη, παίζει μπάλα. Αλλά έβλεπα ένα κουκουλάκι να μην με δίνει 3 πέναλτι με Καβάλα. Με την Καβάλα, έβλεπα βέβαια. Έβλεπα ένα Τριτσόνι να με σφάζει. Έβλεπα πρόσεξε, ο Τριτσόνις είναι στο Αστέρας Άρης με την Κουρομπίλια. Πρόσεξε, αυτοί οι δύο λοιπόν, είπες αυτούς τους δύο, ναι, είναι αρχιδιαιτητές. Ναι. Αυτό σε λέω. Άρα τι ψάχνουμε να βρούμε. Γι' αυτό λέω ότι δεν υπάρχει καμία λύση. Μία λύση υπάρχει. Η Μελισανίδια ή η άλλη με τα αυτοκίνητα. Αυτή είναι η λύση. Ναι. Αλλά φυσικά αυτή τη λύση ούτε θέλουμε να την εφαρμόσουμε εμείς, ούτε μπορούμε να την εφαρμόσουμε εμείς, ούτε έχουμε τη δύναμη να την εφαρμόσουμε εμείς, ούτε φυσικά θα προέτρεπα κανένα να το πράξει αυτό. Δηλαδή να μπλέξω κι εγώ με αυτά να μην πω τι. Ναι, μα δεν θέλω εγώ, με αυτό είναι, ακούω τους φίλους μου. Υπάρχει μια άλλη λύση, να έρθει ο Τσιν Τσαντσόν, ο οποίος θα είναι δισεκατομμυριούχος, να βοηθήσει με δωροθεσίες τις ενώσεις και να την ελέγξει στη φάση. Δεν τον φέρνει για ο άλλος. Καλά, δεν το φέρνει. Δεν είναι τόσο απλό. Γιατί δεν, αφού ήρθε, ρε παιδί μου. Ήρθε αφού, βάλ τον λίγο πιο μέσα στο παιχνίδι. Για να μπει κάποιος πιο μέσα, πρέπει να θέλει ο ίδιος πρώτα. Δεν θέλω. Να, τώρα που ανοίξαμε αυτή την κουβέντα, υπάρχει τίποτα κάνα τέτοιο ενδεχόμενο έτσι στο μέλλον. Σιγά σιγά. Υπάρχει όμως ενδεχόμενο. Να σε ρωτήσω κάτι. Πες μου. Το πιο ωραίο θα ήταν να σου πω τώρα, να σου κάνω τώρα ότι ξέρω ότι υπάρχει ή ότι δεν υπάρχει. Γιατί ακούω διάφορους, ακούω διάφορους στα ραδιόφωνα να ξέρουν ότι υπάρχει ή να μην υπάρχει. Δηλαδή τι ξέρουνε, ξέρουν τη συζήτηση που κάνει ο Καρυπίδης με τον Κινέζο. Πώς μπορείς να το ξέρεις αυτό? Απλά ξέρεις. Πρέπει ή να στο έχει πει ο Καρυπίδης και να σου λέει την αλήθεια ή να στο έχει πει ο Κινέζος. Όπως ξέρανε τι έλεγε ο Καρυπίδης με τον Μπούμπουρα. Τον οποίο Μπούμπουρα τον είχαν παρουσιάσει ότι έχει αγοράσει τον Άρη τελειωμένο. Και ο Μπούμπουρας δεν ήξερε τι είναι ο Άρης. Και πρόσεξε ποια είναι η πλάκα. Και όταν βγήκαμε και το είπαμε, ρε παιδιά, δεν θα τον πάρει. Μας βρίζανε κιόλας. Ότι χαλάσαμε ότι τη χαλάσαμε δουλειά, ναι. Ναι. Τέλος πάντων. Να κάνω εγώ μία ερώτηση. Να κάνεις άλλη μία, γιατί περιμένει άλλος ένας, ναι. Χίλια συγγνώμη. Νιώθω, ρε παιδί μου, από τους φίλους μου τους Αριανούς, ναι, μία πολύ μεγάλη διαφορετική αντιμετώπιση στο θέμα Καρυπίδη με οποιονδήποτε άλλο πρόεδρο. Μας βγάζει πώς θα το πω ότι κάτι προσπαθεί, ρε φίλε, να κάνει. Είναι έτσι. Καταρχήν έχει είναι βάλει πολλά λεφτά, ρε παιδιά. Δικά του λεφτά. Δεν το είναι μια βασική διαφορά. Επένδυση κάνει. Είναι μια βασική διαφορά. Για μένα είναι βασική διαφορά. Διότι έχει διαθέσει δικά του χρήματα. Τι? Επένδυση κάνει. Μαγκιά του, δεν τον πω εγώ μπράβο κατά αυτονόητο που οφείλω να πω μπράβο, αλλά επένδυση κάνει να τα πάρει. Εγώ άλλο θέλει και να το πω, κάνει, είναι το σωστό. Θέλει και το κάνει, δεν το αναγκάζει κανένα. Την οτροπία του, εγώ νιώθω ότι θέλει, ρε φίλε, κάτι να κάνει για τον Άρη. Κάτι τέτοιο μας βγάζει. Δεν ξέρω αν το νιώθει. Ο Καρυπίδης είναι 39 στα 40. Ο Άρης είναι για αυτόν το μεγαλύτερο project τη ζωή του. Ναι, και βλέπω σε όλα τα επίπεδα. Πάει να το βγάλει, κάτι πάει να κάνει. Και μετά δεν από μια αρνητική διαφήμιση που είχε, δυσφήμιση στην ουσία με τα μάρκετ, ο Άρης είναι η μεγάλη ευκαιρία για να το γυρίσει. Και πόλεμο έχει κιόλας, όχι μόνο δυσφήμιση. Και ακόμα πόλεμο, τον έχει. Κέρδισε προχθές δικαστήριο πάλι. Είδες πουθενά να παίζει. Τίποτα. Πνιγμένο, εμείς τα λέμε. Αν το έχανε, θα είναι πρώτο. Αν θέμα. Το έχανε, θα ήταν πρώτο θέμα. Καλά. Όπως ήταν. Για 18.000. Κέρδισε 7,5 εκατομμύρια και θαύτηκε. Καταδικάστηκε για 18.000 και ήταν πρώτο θέμα. Πρώτο θέμα. Και μία θερμή παράκληση σας παρακαλώ πολύ όσο προλαβαίνουμε ακόμα για το μάτς με τον ΠΑΟΚ. Επειδή ναι, μας περιμένουν όχι στη γωνία και στο τετράγωνο και στον κύκλο μας περιμένουν. Ναι. Μάθετε επακριβώς τους κανονισμούς για να ξέρουν οι φύλαθλοι του Άρη από τι να προστατευτούμε. Για τα καπνογόνα εννοώ, για το οτιδήποτε άλλο. Για εννοώ τα καπνογόνα δεν πρέπει να ανάψει το παραμικρό. Διότι φιλανάβουν σε όλα τα μάτια και δεν βλέπω τίποτα. 75.000 έχεις να δώσεις? Γιατί 75 δίνει ο ΠΑΟΚ για το μάτς που άναψε.
75 χιλιάρικα. 75 χιλιάρικα την πρώτη φορά. Διπλασιασμό στη δεύτερη, αγωνιστική την τρίτη. Άστο, άκυρο. Δεν ανάβω τίποτα. Μα ο Ολυμπιακός για τους Πυρσούς, παρόμοιο πρόστιμο. Νομίζω κάπου εκεί είναι και του Ολυμπιακού. Εντάξει. Άστο, τότε φροντοφόρο. Άμα έχουμε να πετάξουμε τώρα... τα λεφτά. Όχι, αδερφέ, όχι. Ούτε χιλιάρικο. Από τώρα, κάθε φορά, σε κάθε εκπομπή να γίνει. Ετοιμάζουν οι οργανωμένοι, ετοιμάζουν άλλα πραγματάκια. Και είναι και πολύ ωραία. Αυτό. Ευχαριστώ, παιδιά. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Να είστε καλά κι εσύ. Να είστε καλά. Γεια. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Ναι. Χαίρετε. Άντε ρε, επιτέλους. Λοιπόν. Ο Χρύσανθος είναι εκεί. Εδώ είναι. Χρύσανθε. Ναι. Πού θα είναι. Και εσύ ρε Νικόλα μαζί. Είστε μαζί. Είστε οι διόσκουροι, έτσι. Διόσκουροι. Λοιπόν, 18 βαθμούς έπρεπε να έχεις, Χρύσανθε. Βρασίκες και 16. Θα ήσουν πρώτος, ας πούμε, και με διαφορά δύο βαθμούς από τους υπόλοιπους. Έτσι, 18 βαθμούς αίτητος και σε έχουν εκείνα με που σου έχουν. Την κουβέντα την είπες. Εάν δεν είσαι λοιπόν οικονομικά δυνατός, δεν ξέρω αν ακούσατε χθες με τον Αλεξανδρή στο άλλο το ράδιο, αυτά έλεγε. Μέχρι 50.000 ευρώ η ψήφος. Τι άλλες ας πούμε μαρτυρίες θέλεις. Τι άλλες μαρτυρίες θέλεις. Εσύ είσαι ανύπαρκτος σε αυτό το σημείο. Γι' αυτό και είπα και την τελευταία φορά και τώρα, Καρυπίδη βρε συνέτερο δυνατό. Δεν γίνεται. Μπαρτσελώνα και Ρεάλ να είσαι μαζί, σας είπα λοιπόν από την αρχή, είναι να μην χρησιμοποιήσω τη λέξη βλέποντας τον Άρη και στα φιλικά και στα πρώτα παιχνίδια. Μπαρτσελώνα και Ρεάλ μαζί να είσαι έβδομος αυγής. Ούτε καν Ευρώπη. Είχες ας πούμε τον Καμπάνη παλαιότερα, δεν ήταν οικονομικός παράγοντας, αλλά ήταν πολύ μεγάλος παράγοντας και ήσουν τουλάχιστον συνέχεια στην Ευρώπη. Στο τότε κύπελο εκθέσεων, δεκαετία 60, από το 63 και μετά και μέχρι να με και τα χρόνια που έπεσες β' εθνική, σε κλέψανε τουλάχιστον 10-12 πρωταθλήματα, όχι ένα και δύο, 60% με την ευθύνη των χαμουτζίδων, έτσι θα τους λέω μια ζωή, και 40% από τη δική μας ανυπαρξία, τουλάχιστον στο οικονομικό κομμάτι. Εάν δεν είσαι ένα με δυνατός φίλε, αυτούς απέναντι τους είδες. Μόλις ήρθε Σαββίδης, ας πούμε λοιπόν, δεν ξέρω από πού χρήματα και το ένα και το άλλο, να μην το γυρίσω πολιτικά, σιγά σιγά τι λέει Big 4 και Big 5, γιατί υπάρχουν λεφτά. Η ψήφος είναι μέχρι και 50 χιλιάρικα. Μέχρι και 50 χιλιάδες. Και έχει στην άλλη τη γλάστρα, τον Πορτογάλο, πέρα από την επικινδυνότητα, επικαλείται και λόγους οικονομικούς. Να μην παίρνει 25 χιλιάρικα το μήνα. 20. Να παίρνει 3. 20. Μην τον ανεβάζεις. Λοιπόν, αν είναι έτσι. Να μην παίρνει 25-20, να παίρνει 3. Ας παίρνει 8. Ας πάρει 8, 9, 10. Βεβαίως. Εάν είναι έτσι, αν είναι τέτοιο θέμα. Ποιος είναι αυτός και παίρνει λοιπόν 25.000 ή 23 ή 20. Λοιπόν το μήνα. Εάν λοιπόν δεν γίνει αυτό το πράγμα, και το δεύτερο στοιχείο, το επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, είναι καθαρά πολιτικό. Ο σύλλογος είναι υποδιωγμών. Αυτά που είδαμε το μπάσκετ μετά από 60 χρόνια μέσα σε αγωνιστικούς χώρους, με 17 χρόνια παραμονή στην Αμερική βλέποντας και εγώ δεν ξέρω τι μπάσκετ, πρώτη φορά βλέπω τον προπονητή όσο πήγαινε ο φακός επάνω του από το τρίτο λεπτό να κουνάει το κεφάλι του. Να λέει στον ιδιοκτήτη τι γίνεται με αυτούς. Και να λέει με τη γλώσσα του σώματος. Είναι απίστευτα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Στα 73 μου χρόνια είναι ειλικρινά πρώτη φορά βλέπω τέτοια εικόνα. Ο Άρης, ο σύλλογος, είναι υποδιωγμό κύριε. Και η αντίδραση πρέπει να είναι άμεση. Καρυπίδη, λυπήσου και σεβάσου τα χρήματα που έχεις βάλει, τη θέληση που δείχνεις, γιατί δείχνεις μία θέληση, και για το γαμό το έτσι να πας,
Αλλά βρες όμως, ας πούμε, συνέτερο. Δυνατό. Έχεις όλο τον κόσμο να με πείσω. Μην υποτιμάς αυτό το λαό. 25.000 κόσμο με τη Λιβαδιά. Είπες ότι ο Περέιρα είχε άνθρωπο στον αγώνα Άρισσας με Λιβαδιά. Και τι έγινε, ρε φίλε. Τι συμπέρασμα έβγαλες. Τον έβγαλε το συμπέρασμα ότι πρέπει να συνεχίσει αυτός ο Τάσης. Και τώρα ακριβώς, για τα δύο ανάποδα πλάγια ακριβώς, θα τον τιμωρήσουνε. Ακριβώς. Και εσύ να μην παίρνεις τίποτα. Εσένα να σου δίνουν εις βάρος σου μπέναλτι με τον αέρα και εσένα να σε χτυπάνε σφαλιάδες, όπως είπες, ας πούμε, στα Γιάννενα. Να τραβάνε τον άλλον, ας πούμε, τη φανέλα. Θυμάμαι, ρε φίλε, τη φάση Ατλέτικο Μαδρίτης Άρης. Πώς ισοφάρισε ο Άρης από το κόρνερ. Μόλις τον ακούμπησε την, ας πούμε, φανέλα ο Σπανιόλος, ο διαιτητής έδειξε τη βούλα. Κατευθείαν. Κατευθείαν και έκανες το 2-2 και έκανες και το 2-3. Ούτε καν τίποτα. Με έτσι που τον έπιασε απλά και μόνο φλαπ τη βούλα. Και εδώ πέσανε σφαλιάρες, τον έπιασε αγκαλιά, τον τράβηξε ένα με το αυτό. Στον αγώνα εδώ να με, με την Τρίπολη, άλλος τον είχε να με λοιπόν αγκαλιά τον το Γιουνές. Στα πρώτα 8 λεπτά καταφανέστατο επιθετικό φάουλ τον γκρέμισε τον άλλον και καλά και βγήκε έξω η μπάλα. Καλώς είπες ότι δεν ξέρω τι εξέλιξη θα είχε το μάτς να γινόταν ένα με το 0-1. Και μετά να με εκεί οι βαρούγες και εκεί να φάει και να σου λένε με το κεφάλι σκυμμένο κάτω, γιατί δεν έχουν τη δύναμη να σε δούνε στα μάτια. Ναι, ήτανε μπέναντι, ναι, ήτανε φάουλ. Και λοιπόν, τι έγινε μετά. Η εξυγίανση είναι το μεγαλύτερο ψέμα. Όχι, δεν είναι μόνο που έχει ψέμα. Κατασκευαστεί και έχει προωθηθεί. Είναι γεμπελίστικη προπαγάνδα. Όπως είναι γεμπελίστικη προπαγάνδα. Εγώ θα στο θέσω πιο, ότι εσύ πιο τελικάτα. Είσαι γιουσουφάκι του Ολυμπιακού. Ναι, πιο, ναι, πολύ γιουσουφάκι του Ολυμπιακού. Πιο τελικάτα, ναι. Επικοινωνιακή πολιτική που ο Ολυμπιακός, μην ξεχνάμε τι έχει κάνει εις βάρος του Άρη τα προηγούμενα χρόνια. Σοβαρά, ρε, μιλάτε. Εντάξει, μην λέμε τώρα. Ποιος Παναθηναϊκός και ποια νηφίτσα έγρε. Σε δώσανε γκολ 3 μέτρα έξω από την αιστεία με την ΑΕΚ να με και μέτρησε γκολ. Τι να πρωτοθυμηθώ. Τι να πρωτοθυμηθώ. Να πάω δεκαετίες 60 πίσω. Που η μπάλα μπήκε μέσα λοιπόν από μπέναλτι. Άρης ΑΕΚ τελείωσε 2-0. Με το Φασόλι να μου διαιτητή κάτι τέτοια. Δεν θυμάμαι το καλά. Το πρόβλημα στο ελληνικό ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο αυτοί που το διοικούν. Το πρόβλημα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, το βασικό πρόβλημα στο ελληνικό ποδόσφαιρο είναι κάποιοι παράγοντες ομάδων που βρίσκονται μέσα σε αυτό το Οι χώρο. Οι παράγοντες αυτοί, Νίκο, να με παλικάρι μου, είναι απόλυτα συνδεδεμένοι με την πολιτική. Είναι κάποιοι παράγοντες που έχουν χρήματα. Να μην πω πώς βρίσκονται με τα λεφτά αυτά, γιατί είναι μεγάλη συζήτηση. Και περνάει ο λόγος τους, φίλε. Χτυπάνε λοιπόν το χέρι στο τραπέζι και κάθονται όλοι σούζα. Βλέπε Γιαννακόπουλους. Ο Γιαννακόπουλος όμως έχει 3-4 εργοστάσια που βγάζει φάρμακο. Έτσι. Φέρει και εσύ τους Κινέζους εδώ πέρα να δραστηριοποιηθούν, να φέρουν τον Μπακίρι. Έτσι ακριβώς. Και να δεις μετά πώς θα ζητούν και σένα διαφορετικά. Έτσι ακριβώς. Αυτή είναι η λύση. Σε διαφορετική περίπτωση, Μπαρτσελόνα και Ρεάλ ομάδα να έχεις, γιατί έχεις πολύ καλή ομάδα. Με τα προβλήματά της τα είδαμε και θα τα πούμε μια άλλη στιγμή, όχι τώρα. Ναι. Λοιπόν, 7ος θα βγεις. Ούτε καν Ευρώπη. Αμαρτία από όλο τον κόσμο. Και όχι και για τον κόσμο και για την επένδυση που έχει κάνει ο Καρπίδης αυτή τη στιγμή. Έτσι. Έτσι. Για όλους μας είναι δηλαδή κρίμα. Κρίμα γιατί το μαχαίρι τρύπησε το κόκαλο πλέον. Δεν είναι στο κόκαλο. Το τρύπησε. Χρόνια είναι αυτή η ιστορία. Δεν πάει άλλο. Αυτό που ακούνε κάποιοι ως γραφικό είναι η πραγματικότητα. Και δεν το λέμε ούτε για να λαϊκίσουμε τίποτα. Ο Άρης μπήκε στο νέο πρωτάθλημα με μια καλή εικόνα, με μια άλλη αύρα, με ένα κόσμο να γεμίζει το γήπεδο. Αυτό δεν αρέσει. Έτσι να μην. Γιατί ο Άρης δεν εξυπηρετεί μικροσυμφέροντα ή μεγαλοσυμφέροντα, ούτε έχει 70-80 άτομα στο γήπεδο. Εντάξει, ναι. Έχει 20.000 κόσμο στο γήπεδο και όλο αυτό το πακέτο που έφερε ο Άρης με την επιστροφή του Super League δεν άρεσε σε κάποιους. Και δεν είναι λαϊκισμός, είναι η πραγματικότητα. Γιατί κάποιους τους βολεύει ο Πλατανιάς και τους βολεύει και η Λιβαδιά και τους βολεύει η κάθε χι ομάδα αυτού του στυλ. Μισή κουβέντα και τελειώνω. Ναι, δεν ήταν στη συνική ομάδα, δεν είναι και δεν πρόκειται να γίνει ποτέ.
και συμφωνώ να είμαι με τον Χρήσταφο και διαφωνώ με τον 495 που μας είπε κιόλας, ας πούμε, ξυπνήστε. Αλίμονο, αυτό είναι ύβρις προς το σύλλογο, ρε. Είναι ύβρις, ντροπή, 104 χρόνια ιστορία. Έτσι μεγάλωσα, ρε, με τον Άρη. Αυτή είναι η παρακαταθήκη του, ρε. Απροσκύνητος λαός, απροσκύνητη ομάδα. Μην κάνετε τέτοια πράγματα. Μην χαρακτηρίζεστε για να μην σας χαρακτηρίσω διαφορετικά. Δεν λέγονται αυτές οι κουβέντες για αυτό το σύλλογο. Να είσαι καλά, Παύλη, γιατί πρέπει να πάμε και στο break. Να είσαι καλά. Πολύ. Να είσαι καλά, λοιπόν. Πάμε μια σχέση δεν έχει το Βαθύλακος με το Καλοχώρι. Καλά, δεν είστε και τόσο μακριά. Έχει από τόσο μεγάλη απόσταση. Πόση ώρα. Να είναι 20 λεπτό. Αυτό είναι τα μέρη μου. Τα μέρη μου Χαριλάου. Τα μέρη που μένει. Τα μέρη που μένω είναι ο Βαθύλακος. Εκεί η γέφυρα, Άγιος Αθανάσιος. Άλλο το που μεγάλωσες. Μπιφτεκάρα προχθές πάλι στο Άδεδρο. Χαιρετίσματα στον Άγγελο. Το πάλι μπιφτεκάρα, μάλιστα. Πήγε οικογενειακός όλοι. Εντάξει. Έτσι, τραπέζι για τον μπαμπά στη μνήμη του. Λοιπόν. Δεν σε πήρε μαζί μου. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε πάλι μετά από το break με τις δικές γραμμές. Δύο εισιτηριάκια για το, για το Άρης Παναθηναϊκός. Σάββατο στο Nick Gallis Hall. FM και ενώ ονοματεπώνυμα αποστολή στο 54526. Ανοιχτές γραμμές και πάλι. Συζητάμε μαζί και για αυτό το καραγκιοζιλίκι στη διαιτησία, την ελληνική διαιτησία. Ναι. Η ελληνική διαιτησία σε εκπληκτική κατάσταση πιστεύω είναι. Τρομερή. Φοβερή. Μακάρι να μην έχουμε άλλα. Και άμα έρθει το ξένος τώρα με τον Μπάου και δώσει κανένα περίεργο. Τι έκαμε. Και αυτός μπορεί, και αυτό μπορεί να γίνει. Θα επεκταθεί ο Χρήστος και στο εξωτερικό. Η έψη εξωτερικού. Η έψη εξωτερικού. Πιθανό είναι, ρε φίλε, τι. Καλά, ναι, εννοείται. Εντάξει. Αλλά θα φακελώσει και έναν εκτός των συνόρων. Έχουμε μπει γραμμή. Ωραία. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Λοιπόν, καλησπέρα. Γεια σας. Νίκο και Χρήσανθε. Γεια σας. Θα μίλω σε μουσική. Καλησπέρα. Μουσική, Βασίλη μου. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τώρα σας ακούμε. Λοιπόν, Νίκο και Χρήσανθε, καλησπέρα. Χαίρετε. Λοιπόν, για τη διαιτησία. Ναι. Ο Μάκης είμαι καταρχάς. Έλα, Μάκη. Για τη διαιτησία φτάσαμε 50 χρονών. Είμαστε αριανοί από τα γενοφάσια μας και μια ζωή τα ίδια γίνονται. Πρώτον. Δεύτερον, δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι εκτός αν θα μπει το VAR. Και αυτό πάλι είναι πολύ δύσκολο και αυτό το φοβάμαι πολύ γιατί είναι ικανοί να μας βγάλουν τα πίστευτα και στην τηλεόραση που θα βλέπουμε. Λοιπόν, εχθές είδαμε και ένα παιχνίδι, αν θυμάστε, Ξάνθη η Λάρισα. Έτσι. Ναι. Τοποθετήθηκα επ' αυτού. Ναι, αυτό μπράβο, δεν σε είχα ακούσει γιατί ξύπνησα. Αν μ' άκουγες θα βλέπεις ότι δεν είναι σφαγή όπως λέει ο Κούγιας. Κοίταξε. Θα σου πω κάτι. Μία κάρτα είναι αυτή. Κόκκινη. Και κόκκινη. Κόκκινη αυτή. Κόκκινη. Και ξαφνικά. Απευθείας μετάδοση. Ναι, ναι. Απευθείας. Δεν είναι κόκκινη εκείνη. Ναι. Και ξαφνικά ο Κούγιας λέει τα βρήκαμε το Σαββίδι. Και ξεφωνίζει το Μελισανίδη. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Εγώ δεν μιλάω για τον Κούγια. Δεν με ενδιαφέρει τους άνθρωπους γιατί είναι. Εμένα με ενδιαφέρει πάντα και ποιος λέει τι λέει. Ναι, εγώ δέω αυτό που βλέπω σαν φύλαθλος. Έπρεπε να φάει κόκκινη, θα ήταν με 15 Ξάνθη, δεν ξέρουμε πώς θα ήταν το αποτέλεσμα. Σωστά ή λάθος. Είναι και αυτό. Πρέπει να το δούμε και αυτό. Γιατί η Ξάνθη θα τους πάρει τους βαθμούς από κάπου αλλού, αγόρι μου. Θα τους χάσει μάλλον από κάπου αλλού η Ξάνθη αυτούς τους βαθμούς. Είναι σίγουρα, το θυμάσαι αυτό που λέμε. Δεν είναι τυχαίο ότι βγαίνει και λέει ο κύριος Κούγιας ότι μου είπανε ότι η Ξάνθη είναι του Σαββίδη έτσι. Πλέον. Έτσι. Τώρα... Είναι ξεκάθαρο. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτές οι ομάδες όπως και ο Πανιώνιος θα τους χάσουν τους βαθμούς που πήραν από τον Άρη από κάπου αλλού. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν υπάρχει. Ο Άρης ή ο Ατρόμητος ο οποίος παίρνει σοριδών σφυρίγματα θα καλά, πρέπει να τους χάσει από κάπου αλλού. Έτσι μπράβο. Θα τους χάσει γιατί πέσει. Δεν τους έχασε ο Ατρόμητος μέσα έξω. Δεν κατάλαβα. Θα τους χάσει. Είναι σίγουρο αυτό. Άλλο με αποσχολεί εμένα και είναι και σίγουρο. Δεν το ξέρω. Δεν σας άκουσα από την αρχή. Παρόλο τη μετριότητα του Άρη. Γράψατε σήμερα στο site σας, ο Άρης έχει 5 δοκάρια, σωστά? Ναι. Που αν αυτά, λέμε το Αριάκη, θα μου πεις, έχει 7, δεν έχει σημασία, τα μισά να μπαίνανε, ενδεχομένως ο Άρης παρόλο με την εχθρική διαιτησία, θα ήταν πολύ πιο μπροστά. Είναι, το θετικό της ομάδας είναι ότι παίζει σχετικά, όχι καλό, σχετικά καλό ποδόσφαιρο, σχετικά. Χρήστα, δεν είναι αυτό που είπες εχθές. Η ομάδα είναι καινούρια. Θυμάσαι με τον Όγιο τι έγινε, δεν μπορούσαμε να πάρουμε νίκη, αλλά παρόλο που έκανε καλή μπάλα. Και στο δεύτερο γύρο γύρισε. Και στο δεύτερο γύρο κάναμε πρωταθλητισμό.
πιστεύω αυτό που είπες εσύ εχθές, ότι η ομάδα θα δεθεί σε 2-3 μέρες, όσους παίρνουν μπάλα ξέρουνε, και αν θα κάνει και δύο, γιατί έχουμε μια, πονάμε λίγο στα άκρα, έτσι, πονάμε, εάν, δεν ξέρω για τον Κωνσταντινίδη βέβαια, δεν έχω άποψη, λοιπόν, εάν ο Άρης σε δύο μήνες που θα δεθεί η ομάδα κάνει, και δεν θέλω πολλές μεταγραφές, δύο παίκτες που να βοηθήσουν την ομάδα ουσιαστικά, θα με θυμηθείτε, όπως το λες και εσύ, ο Άρης στο δεύτερο γύρο θα είναι από τις καλύτερες ομάδες. Δεν θα παίζεται. Δεν θα παίζεται. Είναι δύσκολο που ξέρει μπάλα, 18 παίκτες να μπολιαστούν και μάλιστα από διαφορετικές εθνικότητες να μπολιαστούν σε μια ομάδα μέσα σε δύο μήνες. Είναι φύση αδύνατον όποιος ξέρει μπάλα. Και παρόλα αυτά ο Άρης έχει κατοχή στα περισσότερα παιχνίδια. Μα σε όλα. Έτσι. Σε όλα, κάνει ευκαιρίες. Ναι. Και όσο για το Γιούνες, είπες και εσύ κάτι πολύ σωστό μαζί με τον Νίκο. Μισοί παίκτες. Οι παίκτες που θέλεις να σε βοηθήσουν δεν έχουν κάνει προετοιμασία με τον Άρη. Ο Γιούνες δεν έκανε προετοιμασία. Το λέμε βαρύδε. Μα δεν κάνεις προετοιμασία με την ομάδα από την αρχή γενομένης, πώς θα παίξεις μπάλα. Εμένα μου αρέσει ο Γιούνες. Δεν ξέρω όμως γιατί τον πάει στα άκρα. Καλύτερα να είναι μέσα στην περιοχή του Φορ. Έχει κεφαλιά, θα μπορέσει να κάνει πολλά πράγματα. Ο Ντεγκάμα που είναι παικταράς και αυτός δεν έχει κάνει προετοιμασία με την ομάδα. Και κάποιοι δεν κάναν και το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι ο Άρης, αυτό που είπες Χρήστο, σε δύο μήνες θα δώσει μεγάλες δυνατότητες και θα πάθουν όλη πλάκα. Δεν θα χρειάζεται διατησία. Ο Άρης θα τους βάζει δύο γκολάκια στο πρώτο ημίχρονο, να το θυμάστε αυτό. Να είσαι καλά. Τον φοβούνται τον Άρη, τον φοβούνται. Φιλιά πολλά. Να είσαι καλά. Καλά. Να είσαι καλά και εσύ. Να πάμε καλά. Στον επόμενο. Καλησπέρα. Γεια σας. Χαίρετε. Εγώ είμαι. Ναι, ναι. Ήθελα να πω λίγο, επειδή μιλάτε για... Πες το μικρό σου πρώτα. Ο Λάζαρος είμαι. Γεια σου Λάζαρε. Μιλάτε για το πέναλτι που δεν έδωσε στον Πανιόνιο. Είναι δύο τα πέναλτι. Είναι στο 90, ένα τράβηγμα μέσα στην περιοχή και διώχνει ο τερματοφύλακας. Υπάρχει εκεί, θα μπορούσε να πέσει βέβαια ο Γιούνες. Καταρχήν δίνει επιθετικό φάουλ. Έχει αγκαλιάσει ο αμυντικός τον Γιούνες και αυτός δίνει επιθετικό φάουλ. Άντε, δεν δίνεις πέναλτι. Θεωρείς ότι η επαφή δεν είναι... Η εσχάτη των ποινών. Είναι πέναλτι. Οποιοςδήποτε ξένος διαιτητής θα το έδινε και θα πιάνονταν όλοι. Εγώ σου λέω το εξής. Λες, άρα πας για νίκη. Λες ότι δεν είναι πέναλτι. Αξιολογείς, δε παιδί μου, δεν έχεις κρίση ως διαιτητής. Λες δεν είναι πέναλτι. Μπορείς να μου πεις πού είναι το επιθετικό φάουλ. Πουθενά. Απλά επειδή έγινε στριμωξίδι έπρεπε να τελειώσει, να τελειώσει τη φάση. Διαιτητικά θα λέω τώρα αυτά. Ναι, ναι, κατάλαβα τι λες. Έπρεπε να τελειώσει η φάση το 90 γιατί αλλιώς θα έπρεπε να δώσει πέναλτι. Τι να πεις τώρα, εντάξει, δεν έχει δώσει το άλλο το Καραμάρς. Και επίσης, οι φάσεις στα παιχνίδια δεν κρίνονται μόνο σε δύο φάσεις. Κρίνονται σε όλο το παιχνίδι. Δηλαδή, πας να αναπτυχθείς και δίνει ένα ανύπαρκτο φάουλ στο κέντρο. Δίνει ένα ανάποδο πλάγιο ενώ πιέζεις την επίθεση στην άμυνα. Είναι διάφορα πράγματα ο διαιτητής που ελέγχει σε όλο το 90 λεπτό, τα οποία δεν φαίνονται στον κόσμο. Ναι. Κάθονται και δείχνουν μόνο μία και δύο φάσεις. Ναι, δεν είναι μόνο το πέναλτι. Μία και δύο φάσεις. Είναι κίτρινες, είναι κόκκινες που δίνονται κίτρινες, είναι κόκκινες που δίνονται ανάποδα φάουλ και είναι διάφορα πράγματα τα οποία είναι... Με την Τρίπολη, για παράδειγμα, είχε στον διαιτητή να δίνει συνέχεια φάουλ υπέρ του Αστέρα έξω από την περιοχή σου. Και να μην δίνει το καθαρό φάουλ μες στην περιοχή, το επιθετικό. Μπράβο. Και επειδή έχω συνηθίσει εγώ να τα βλέπω όλα στο γρήγορο, δεν κάθομαι να δω το Βαρούχα. Να γίνει. Δεν κάθομαι. Μην βλέπετε Βαρούχα, παιδιά. Okay. Άντε καλό απόγευμα. Να είσαι καλά. Thank you. Έχουμε άλλον Βασίλη. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Αυτή τη φάση που έκανες στο 40 φεύγα, στο 60 φεύγα από ό,τι την έκανες, άμα την κάνεις επί 2, επί 3, στο 16, στο 19, στο 31, κάποια στιγμή θα στο δώσει. Δεν μπορεί. Και τι κάνουμε, κάνουμε 3 πέναλτι, παίρνουμε το 1. Να. Τι είμαστε, η Ρεάλ. Τι είμαστε, η Ρεάλ Μαδρίτης είμαστε. Λέω να παίξεις από το πρώτο μέχρι το 90. Δεν μπορείς. Να παίξεις από το πρώτο μέχρι το 45. Να βάλεις δύο γκολ, να πας και τρία μπέναλτι και αντιγέ. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό που θέλω εγώ είναι να καθαρίσεις από νωρίς πόσοι βγαίνουν στην Ευρώπη. 5. Ωραία. Να καθαρίσεις από νωρίς στην Ευρώπη με διαφορά από τον 5ο 4, 5, 6, 7 βαθμούς και να περάσεις τους 55 βαθμούς. Γιατί
στις καλές τις χρονιές μας παλεύαμε στους 42, 45, 47, εκεί μέσα. Τι λες? Άμα δεν περάσεις στους 50 60 βαθμούς, είχες, 60 είχες, όχι 40. Πότε είχες 60? Τη χρονιά που δεν βγήκες, τη χρονιά που δεν βγήκες την τελευταία με τον Καστίγιο. 60 είχες. Ή 50. Εγώ νομίζω... 60 ή 50. Θα το δω. Όχι, Χρήσανδε, εγώ νομίζω 48 βαθμούς δεν έχουμε περάσει. Λίγους νομίζω. Μας. 47 είχες τη χρονιά που έμεινες εκτός για ένα πόντο. Εκεί, 47-48, εκεί παλεύαμε. Άμα δεν τους κάνεις 55 τους βαθμούς να καθαρίσεις. Έχεις από 12. Νωρίς στην Ευρώπη... Πώς θες. Ορίστε. Για να θες άλλους 40 για τους 52. Άρα θες 12 νίκτες, 13 νίκτες. Με τον Γιάννενο, ναι, με το Γιάννενο και με το Νιόνιο πρέπει να μπαίνεις μέσα και να τα καθαρίζεις. Από αυτά τα παιχνίδια θα εξαρτηθεί η Ευρώπη σου. Είμαστε. Αυτά τα παιχνίδια πρέπει να τα παίρνεις όλα. Καλά, πάρε 15 νίκες στην έδρα σου και θα σου πω εγώ τι χρειάζεται να πάρεις εκτός. Πάρε 12 νίκες στην έδρα σου. Πάρε 12. Πάρε 12. Μακάρι να πάρεις. Πάρε 12. Πάω ΚΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό. Ωραία, μην τους παίρνεις αυτούς τους 4. Πάρε τα υπόλοιπα. Μπορείς. Πόσα είναι τα υπόλοιπα? Άλλα 8 έχεις. Και αυτά, αλλά μόνο άμα δεν πάρεις και αυτά. 3, 8, 24. Αλλά μόνο άμα δεν πάρεις και αυτά. Ή ωραία. Εντάξει, δεν μη συζητάμε άλλο άμα δεν πάρεις αυτά. Ναι, αλλά τα, μπορεί να τα πάρεις όμως και αυτά. Να δούμε. Αυτά σίγουρα να τα πάρεις. Όχι σίγουρα. Αυτά είναι de facto ότι πρέπει να τα πάρεις. Αλλά πρέπει να καθαρίσεις και τέτοια παιχνίδια. Καλά, σίγουρα πρέπει να πάρεις τέτοιες νίκες εκτός έδρας. Δίκιο έχεις. Αυτό. Δηλαδή, εγώ άμα πιάσουμε 53-55 βαθμούς θα είμαι ευχαριστημένος οτιδήποτε και να γίνει. Συγγνώμη, πέρσι η ΑΕΚ με πόσους βαθμούς πήρε το πρωτάθλημα? Δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει η ΑΕΚ, δεν θυμάμαι. Με 71 νομίζω. Με 55 βαθμούς θα βγεις τρίτος, ρε. Τρίτος να βγεις. Mm. Κοίταξε, θα έχει καθαρίσει σίγουρα η Ευρώπη. Δεν θα παλεύεις. Άρα να πάρουμε αυτό. Και γιατί να ζοριζόμαστε, ας πάμε να πάρουμε το κύπελλο να τελειώνουμε. Και βγες και δέκατος. Άμα πάρεις το κύπελλο βγαίνεις Ευρώπη. Αν πάρεις το κύπελλο πας κατευθείαν στα play-off του Europa League. Μάλιστα. Μπαίνεις και τελευταίος δηλαδή, παίζεις Αύγουστο. Πάνε πάρ' το κύπελλο. Σωστό και αυτό. Όχι, κοίταξε, πάνε πάρ' το κύπελλο αλλά και στο πρωτάθλημα δεν απατώσουμε. Άσχετα αν θα πάρεις ή δεν θα πάρεις το κύπελλο, αν θα πάρεις ή δεν θα πας. Τους 55 βαθμούς πρέπει να τους πιάσεις. Οκ. Okay. Να είσαι καλά. Άντε, γεια. Για χαρά, για χαρά. Έχουμε ένα τρίλεπτο ακόμα. 10-11. Ναι. Έχει 45 βαθμούς. Την επόμενη. Περίμενα. Την προηγούμενη. 10-11. 9-10. 9-10 που βγήκες. Πόσο. Περίμενα. 45 και ο Πάκος έχει 47. 48. 45-48. 48 είχε ο Πάκος, 45 εμείς. 46 είχε ο Βόλος. Ναι, 47. Ναι. 46. Λοιπόν. Την χρονιά 9-10 είχες 46 και ήσουν πέμπτος. Την 8-9. Περίμενε. Ο πρωταθλητής πόσο είχε, ρε φίλε? Πλαθήσε ο δεύτερος και... πόσο είχε? Ο δεύτερος είχε 64, ο Ολυμπιακός. Ο τρίτος? Ο ΠΑΟΚ 62. Πολλούς δηλαδή, οι 55 είναι πολλοί. Η ΑΕΚ τέταρτη με 53. 53 είχε η ΑΕΚ, μάλιστα. Ναι. Πες και το 8-9 για να πάμε στους δύο τελευταίους. 8-9, περίμενε. Λοιπόν. 8-9, 8-9, εδώ είμαστε. Σούπερ Λίγκ 8-9, πρωταθλητής Ολυμπιακός. Ήσουνα στην έκτη θέση με 47 βαθμούς. Πέμπτη Λάρισα με 49. Ναι, ναι, με το εκπληκτικό διπλό. Ναι, τέταρτη ΑΕΚ. Πες και 7-8. Πάμε εγώ όσο καλή εισπερίζω εγώ τον φίλο, παρακαλώ. Ωραία. Έλα, καλησπέρα. Χαίρετε. Άρα είχε δίκιο ο προηγούμενος. Mm. Ναι. Θα παλέψουμε και για Ευρώπη, αν συνεχιστούν αυτά. Θα παλέψεις. Έχεις δύο τρένα μπροστά σου. Συν τα 3-5. Και είναι τα δύο τρένα. 50 βαθμούς, συγγνώμη φίλε, σε διακόπτω. 50 βαθμούς έχει σεζόν 7-8. Τέταρτος. Πέμπτος ο Πανιώνιος με 45. Μάλιστα. Ποια είναι τα τρένα?
τα τρένα, τα τρία αυτά, ναι, τα ξέρεις. Το άλλο το τρένο είναι το άλλο το βαγόνι που ακολουθεί το Ατρομήτου. Ναι. Δεν μου λες ποια γυναίκα από τον Ατρόμητο έχει καμιά σχέση εκεί με τη νέα που δουλεύει καμιά κυμέρα μέσα. Ξέρεις. Ναι, η γυναίκα του Βασάρα νομίζω. Η γυναίκα η του Βασάρα δουλεύει στον Ατρόμητο. Όχι, όχι. Είναι, πώς τη λένε να δεις το επίθετο. Κουνιάδα ξέρω, κάποιου εκεί, κουνιάδα κάποιου, κάτι τέτοιο, όχι κονεξάκι, θα την πω τώρα, θα στην πω. Συνέχισε το σκεπτικό σου, θα στην πω ποια είναι. Τρένο, Ατρόμητος τρένο είναι, φέτος θα το ξέρεις, ας το ξέχασε το, θα παλέψεις από εκείνο ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός και να σε περάσει δεν βγαίνει. Και εμείς, τον Αστέρα Τρίπολης ξέχασε το να. Τόλμησε ο Αστέρας Τρίπολης πέρσι να κερδίσει και τους τρεις, τι λέρε φίλε. Ντέπι Κοξένογλου. Θα σταυρώσεις ναι. Νίκη. Η Ντέπι. Τελείωσε, καθάρισες φέτος. Τι είναι η Ντέπι Κοξένογλου, κάτι ήταν. Ήταν στον Ατρόμητο και πήγε στην ΕΠΟ. Κάτι ήταν. Πριν τρία χρόνια βρήκα να έρθω, πουλήσει ιδρύα κύριε της ΕΠΟ. Ναι. Η πιο μουλοχτή ομάδα που βλέπω εγώ είναι ο Ατρόμητος, θα ξέρετε. Δεν είναι ούτε ο Αστέρας, ούτε Ξάνθης, τίποτα. Είναι ο Ατρόμητος. Που τον βλέπω, κουτσά στραβά, τσίπι, 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 πάει. Ο Παναθηναϊκός με τα πιτσιρίκια να πούμε και είμαστε κι εμείς. Σε αυτό το κουτσάκι. Η Ντέπι Κοξένογλου είναι η σύζυγος του υπεύθυνου ανάπτυξης διατησίας από κύριο Βασάρα τότε. Και αδερφή της δεύτερης αντιπρόεδρου της ΠΑΕ Ατρόμητος, Κάτιας Κοξένογλου. Μάλιστα. Επιπροεδρίας Γκυρτζίκη, τότε που σε κατακρεούργησαν δηλαδή, ανέλαβε εκτός από τη διεύθυνση των διεθνών σχέσεων και τη διεύθυνση διαιτησίας, από την οποία αντικαταστάθηκε επιπροεδρίας γραμμένου. Και της κάψανε το αυτοκίνητο. Της κάψανε το αυτοκίνητο. Μάλιστα. Μάλιστα, γιατί κάπου πήρε τα αυτήν κάποια γυναίκα που είναι στον Ατρόμητο, γι' αυτό το είπα τώρα, δεν ήξερα ακριβώς τι ήταν. Ναι. Εκεί είμαστε, Χρήστα, εκεί θα πάλεψουμε, εκεί μέσα. Μάλιστα. Πιο εφικτός στόχος, αυτό που είπες προηγουμένως. Το που λείπει για το σύλλογο. Το κύπελο, φίλε. Το κύπελο. Δεν είναι λίγο. Πολύ είναι. Το κύπελο. Άντε. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Έχουμε άλλο Βασίλη μου. Πάμε στον επόμενο. Τελευταίος κιόλας. Καλησπέρα. Γεια σας. Έπεσε ο τελευταίος. Μάλιστα. Λοιπόν, επικοδομητική κουβέντα γενικότερα. Εντάξει, ωραίο να ακούγονται και οι απόψεις του κόσμου για ένα θέμα που κάνει τζίζι, είναι αλήθεια, ειδικά στις τελευταίες μέρες, όπως αυτό της διαιτησίας. Όχι πως περιμένουμε να αλλάξει κάτι βέβαια, μακάρι να αλλάξει, αλλά στην Ελλάδα δεν αλλάζει ποτέ τίποτα. Αλλάζει μόνο για τους ισχυρούς και όχι για τους... Και για τους υπόλοιπους. Λοιπόν. Να γίνεις ισχυρός, λοιπόν. Να γίνεις ισχυρός. Πες τον. Πώς το λέγανε και τον Κινέζο που είχε φωτογραφεί ο Καρυπίδης. Τσιν Τσαντσόν. Όχι, τέλος πάντων. Τσιν Τσιντσόν. Όχι. Λοιπόν. Αλλά έχεις μηνύματα τελευταία, διάβασα τα 7.79, τι λέει. 7.79, κάτι να δούμε. Λοιπόν. Πρέπει το θέμα με τους ξένους διαιτητές να ακουστεί έντονα στην Αθήνα με τον οργανισμό Άρη. Ο κόσμος με mail να πρίξει την ΕΠΟ διαρκής ανάδειξη από δημοσιογράφους του Άρη. Ήδρωσαν. Ναι. Για Κομίνη, μήπως θέλει ότι δεν φθήρατε όσο μπορούσατε στο κύπελο τον ΠΑΟΚ και κέρδισε κατόπιν την ΑΕΚ. Έτσι σου μεταφέρουν πίεση για να τους κόψεις πόντους. Λέει ο 2-15 μετά, τον 7-79. Μάλλον είναι 7 ακριβώς. 7 ακριβώς. Άμα, ρολόι... το λέει, άμα ο διευθυντής λέει ότι είναι 7. Παραδείο. Είναι 7. Παραδείγμα. Λοιπόν, παραδείγμα σκητάλη ο Γιώργο Ματζή. Α, του δώσουμε μια φορά του τρώμε συνέχεια. Και λεπτά. Στην ώρα για μπλε, σωστό. Δύο δίκιος, λεπτάκια. Νωρίτερα θα κλείσουμε. Θα τα πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 5, να είστε καλά. Περίμενε. Τι. Δεν κλήρωσα, ρε φίλε. Α, βεβαίως. Έχουμε και την κλήρωση. Σωστό Χρήσανδη. Δύο στείλαν όμως. Και ένας ο Χρήστος, τρεις. Ωραία. Αυτοί οι τρεις κερδίζουν. Ωραία. Γεια σας. Γεια σας.